Ένα. Γεια σου, Στέλιο. Σε έκοψα πάνω στη γυμναστική. Δεν αργέσει η ευκαιρία να πάρω μια ανάσα. Λοιπόν, σε θαυμάζω που δεν κουράζεσαι. Εσύ δεν κάνεις ποτέ σου γυμναστική. Αμέ, αλλά μόνο στο κρεβάτι ασκήσεις κατά ζεύγη με τη γυναικούλα μου. Πονηρούλη, μέσα είναι η Σάσα. Όχι, δεν είναι μέσα. Μόλις την καλέσανε για έκτακτη πτήση στο Λονδίνο. Ήταν stand-by. Καλό της ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα πρέπει να πετάει πάνω από τη Ρώμη. Μια και έμεινες μόνος, θέλω να πάμε μαζί. Όπου να είναι έρχεται ο Πέτρος. Α, όχι, όχι. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά ήδη τηλεφώνησα σε ένα παλιό μου φίλο. Πολύ παλιό. Ναι, παλιό, πολύ παλιό. Από το στρατό, ο Παναγιώτης. Καλό παιδί, του είπα να έρθει να δούμε μαζί τους Ολυμπιακούς στην τηλεόραση. Καλά δεν έχει, αλλά δεν πειράζει. Θα τους δούμε στο βίντεο εμείς. Γιατί ο Παναγιώτης είναι τρελός με την Dream Team. Θα δούμε το μπάσκετ. Αφού να φανταστείς βλέπει τις φάσεις συνέχεια και τις κάνει ανάλυση. Εκείνη τη φάση που ο Magic Johnson έκανε ένα στριφογυριστό και μετά κάρφωσε, την έχω δει εγώ 7 φορές. Και όχι μόνο τον Johnson, όλους τους παίκτες τους βλέπει. Τον Jordan, τον Drexler, τον Pippen, τον Barkley, τον Larry Bird, όλους. Και μετά θα δούμε τα άλματα. Απλούν, τριπλούν, επικοντό, ύπτιο, μπρούμητο. Περάσαμε στην κολύμβηση τώρα. Ποιο τον Παναγιώτη, που να στον φέρω εδώ τώρα έξω πώς θα είναι ο Παναγιώτης. Δεν κάνει. Έχει και ένα πανό εκεί που γράφει τα μυαλά στα κάγκελα. Δεν κάνει ο Παναγιώτης για τέτοια, είναι αντικοινωνικό στοιχείο. Δεν κάνει καθόλου, σου λέω. Άμα βρεθεί με πολύ κόσμο ο Παναγιώτης, θα χάνει. Δεν μπορεί. Γι' αυτό άσε να κάτσουμε εκεί οι δυο μας έτσι να βλέπουμε το μπάσκετ στην τηλεόραση, να επεδώσουμε τις φάσεις. Αν θέλεις, μου δανείς τη σαμπανιέρα σου. Τι σαμπανιέρα? Ναι, έτσι, αν την έχουμε εκεί να βάλουμε κάτι δύο μπουκάλια κρασί να έχουμε να πίνουμε, γιατί ξέρεις, ε. Κάθε φορά που πετάει ρε παιδί μου, κάτι με πιάνει εδώ, ε. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, αεροπλάνο είναι αυτό, χτύπα ξύλο. Τώρα πρέπει να πετάει πάνω από το Μιλάνο. Πάντως χαίρομαι που κάθε τόσο σκέφτεσαι τη γυναίκα σου. Α, όχι, δεν το κάνω επίτηδες, μου βγαίνει. Με τόσα που βλέπω και τόσα που ακούω, σπάνια πια συναντάς αφοσιωμένο ζευγάρι. Αυτό είναι αλήθεια. Και μόνο να ακούω τις περιπτώσεις μοιχείας που περνάνε κάθε μέρα από το γραφείο του άντρα μου. Δεν θέλω άλλο. Έχεις δίκιο, έχεις. Μου φέρνει σαμπανιέρα. Να τη φέρουνε. Μα πώς είναι δυνατόν, Στέλιο, ένας παντρεμένος άντρας να ξενοκοιτάζει μια άλλη γυναίκα? Έλατε, πώς είναι δυνατόν, όχι πες μου κι εσύ δηλαδή. Και να τους ακούσει κάτι γελίες δικαιολογίες, παρασύρθηκα λέει. Ναι, τι θα πει παρασύρθηκα, κύριε. Ο Πέτρος μου πώς δεν παρασύρεται. Εσύ πώς δεν παρασύρεσαι? Καλά, εμείς είμαστε οι εξαιρέσεις. Τι μου φέρνει σαμπανιέρα σε μάγια. Να σου φέρω. Ορίστε και καλή διασκέδαση. Τι διασκέδαση τώρα με τον Παναγιώτη και τον μπάσκετ, έτσι ίσα ίσα να περάσει το βράδυ. Πάντως, μπράβο σου. Για ποιο πράγμα? Και που δεν είσαι σαν εκείνους τους παντρεμένους που μόλις η γυναίκα τους φύγει, αμέσως ξεφορτίζουν. Μα τι έδωσε τώρα, εγώ είμαι σπιτόγατος μονογαμικός. Εγώ να φανταστείς είχα τέτοιους φίλους και τους έκανα πέρα. Μπράβο. Ποιος να είναι? Ο Πέτρος, ο άντρας. Μα αποκλείεται, ο Πέτρος δεν χτυπάει ποτέ του κουδούνι, εκτός αν ξέχασε τα κλειδιά. Να ανοίξω. Μια και είσαι εκεί. Σούζη. Λένα μου. Τι είναι, αγάπη μου, τι έχεις? Είμαι πολύ δυστυχισμένη, Λένα μου. Γιατί? Ο Γρηγόρης μα πατά. Δεν είναι δυνατόν. Είναι, τον τσάκωσα, Λένα μου, σε καρσονιέρα με τη φιλενάδα του. Πω, 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 πω. Να σας συστήσω. Η Σούση Παναγιωτοπούλου, καλή μου φίλη, μένει στην Πάτρα. Έμενα, θα τον χωρίσω και θα γυρίσω στην Αθήνα. Ησύχασε, αγάπη μου. Και ο κύριος Στέλιος Βαλτάσης είναι καλός φίλος και γείτονας. Μένει στο διπλανό διαμέρισμα. Χαίρομαι πολύ, κύριε, και με συγχωρείτε που κλαίω. Παρακαλώ, κυρία μου, κλάψτε με την ησυχία σας. Μα καταλαβαίνετε το δράμα μου. Να αντικρίσω τον άντρα μου ολόγυμνο στην αγκαλιά μιας άλλης δεν είναι τραγικό? Αστειεύεστε. Θα μπορούσε να αρπάξει την πνευμονία ο άνθρωπος. Πώς έγινε? Από καιρό είχα υποψίες. Έκανα λοιπόν πως έφυγα ταξίδι και ο κύριος βρήκε την ευκαιρία και τρύπωσε την καρσονιέρα με τη φιλενάδα. Καημένη μου Σούς. Του είχατε πει ότι θα πάτε ταξίδι? Κλασικό το κόλπο, έτσι τον τζάκωσα. Λένα, μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα? Ευχαριστώ. Έλα, αγάπη μου, ησύχασε. Μια στιγμή πάω να σε τακτοποιήσω. Και θα έρθω να τα πούμε με την ησυχία μας. Ναι, σας παρακαλώ, η πτήση 781 για Λονδίνο έφυγε. Α, έφυγε, δεν είχαμε καθυστέρηση. Μας, μήπως ξέρετε εσείς πάνω από πού πετάμε τώρα τίποτα? Α, δεν ξέρω. Πάντως πετάμε, έτσι, πετάμε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν, ας πετάξω κι εγώ. Ας πηγαίνω, ήθελα να πω, κυρία μου, υπομονή στο γάμο. Είσαστε παντρεμένος? Μάλιστα, γυναίκα μου, είναι αεροσυνοδός, τώρα πρέπει να πετάει πάνω από τη Ζυρίχη. Λοιπόν, καληνύχτα και υπομονή. Καλή σας νύχτα. Φεύγεις, Στέλιο. Ναι, καληνύχτα. Καληνύχτα. Να σου δώσω λίγο νερό να συνέλθεις. Να μου δώσει ένα ουίσκι διπλό. Διπλό? Μη σε πειράξει. Έχω πια άλλα δύο και είμαι μια χαρά. Θέλεις να με θύσεις? Θέλω να ξεχάσω το που είδα τα ματάκια μου. Το ποτό δεν είναι η λύση. Η λύση είναι μία, γνωστή, δεδομένη, διαζύγιο. Μήπως βιάζεσαι? Μα έλα στη θέση μου. Μπαίνεις εδώ πέρα μέσα και βρίσκεις τον άντρα σου τσιτσίδι με μια ξεβράκωτη. Τι θα έκανες? Διαζύγιο. Τα βλέπεις? Φυσικά θα αναθέσω την υπόθεση στον άντρα σου. Άμα δεν νομίζω, ξέρεις, είναι πνιγμένος. Αυτή τη βδομάδα έχει τρία διαζύγια.
Κατάλαβα, το κέρατο πάει σύννεφο. Κέρατο, Σούζη μου, κέρατο. Το τι περιπτώσεις ημιχίας ακούω κάθε βράδυ από τον άντρα μου, ούτε που μπορείς να το φανταστείς. Φαίνεται ότι όλη η Αθήνα δεν κάνει άλλη δουλειά από το να ξενοκοιμάται. Και η Πάτρα, Λένα μου, και η Πάτρα. Με τόσα που ακούω έχω πανικοβληθεί. Ευτυχώς που ο Πέτρος μου είναι πιστός. Καλά. Τι καλά. Τι είπες, δεν κατάλαβα. Άσε, όλοι είναι πιστοί μέχρι τις αποδείξεις του Ναντίου. Για τον Πέτρο είμαι σίγουρη. Κι εγώ ήμουν σίγουρη για τον Γρηγόρη. Ξέρεις, Σούζη, με τον Πέτρο κάνουμε έρωτα μια φορά την ημέρα και εσύ είμαστε παντρεμένοι 10 χρόνια τώρα. Σιγά τη συχνότητα. Εμείς με τον Γρηγόρη κάναμε 2 φορές τις καθημερινές και 3 εθνικές επαιτίους. Και γιατί το πανηγύριζε τόσο πολύ στις εθνικές επαιτίους? Γιατί είναι εθνικόφρον. Μη δει σημαία να σηκώνει τον Γρηγόρη, δεν κρατιέται. Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς, πάντως εγώ ξέρω κάθε στιγμή που βρίσκεται ο Πέτρος. Κι εγώ νόμιζα πως ήξερα για τον Γρηγόρη. Όχι, όχι, εγώ ξέρω ακριβώς το δρομολόγιο του. Σπίτι, γραφείο, δικαστήριο, δικαστήριο, γραφείο, σπίτι. Μα κι εγώ ήξερα το δρομολόγιο του Γρηγόρη. Μαγαζί, σπίτι, σπίτι, μαγαζί. Αλλά είχε και ενδιάμεστα στην κρασονιέρα του. Και την είχε απάνω στη διαδρομή. Ακριβώς. Για να μην χάνει χρόνο. Ναι, αλλά εγώ ξέρω πολύ καλά τον Πέτρο. Κι εγώ ήξερα τον Γρηγόρη. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Δεν είναι μόνο που ξέρω το πόσο μ' αγαπάει. Ξέρω και τις απόψεις του πάνω στο θέμα. Δηλαδή. Καταδικάζει όσο κανένας άλλος το θέμα της μοιχείας. Μπορεί να το καταδικάζει για τους άλλους και να δίνει άφεση αμαρτιών στον εαυτό του. Άκουσε, Σούζη, ξέρεις πόσο σε αγαπάω και σου ορκίζομαι πως είμαι κοντά σου στις δύσκολες στιγμές που περνάς. Αλλά εκνευρίζομαι όταν παριστάνεις την αλεπού του Εσώ. Ποια αλεπού? Την Κολοβή. Που όταν τη κόψανε την ουρά προσπαθούσε να πείσει και τις άλλες αλεπούδες ότι θα ήταν ωραιότερες αν έκοβαν και τη δική τους την ουρά. Επειδή σου βγήκε ένα σκάρτο ο Γρηγόρης, δεν θα πει ότι θα βγει και σε μένα σκάρτος ο Πέτρος. Λυπάμαι που σε απογοητεύω, αλλά θα βγει. Αν δεν έχει βγει μέχρι τώρα. Μα πώς το ξέρεις? Το ξέρω. Για όλους τους άντρες δεν είναι παρά ζήτημα ευκαιρίας. Έτσι και τους δοθεί η ευκαιρία, πάει στην κάνανε τη λαδιά. Εδώ είναι που πέφτεις έξω του Πέτρου και να του δοθεί η ευκαιρία. Δεν πρόκειται να την εκμεταλλευτεί. Εγώ σου λέω ότι την εκμεταλλευτεί. Αποκλείεται. Θέλεις να δοκιμάσουμε? Να δοκιμάσουμε. Και ποια θα είναι η ευκαιρία που θα του δοθεί? Εγώ. Εσύ? Εγώ, αν δεν σε πειράζει. Μα τι εννοεί? Αν το φλερτάρω, αν του ρηχτώ, τι θα κάνει? Θα σε βάλει στη θέση σου. Αχ, καημένη Λένα, τι ονειροπόλα που είσαι. Σε πληροφορώ ότι αν του ρηχτώ θα ενδώσει. Ο Πέτρος ο δικός σου. Ο Πέτρος ο δικός σου. Θα ενδώσει εσένα. Σε μένα. Δεν νομίζω ότι έχεις πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Δεν νομίζω ότι τρέφεις πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον αντρούλη σου. Όχι μόνο σε μένα, αλλά σε οποιαδήποτε αν του ρηχτεί θα ενδώσει. Λοιπόν, όχι. Όχι. Είμαι τόσο σίγουρη για τον άντρα μου. Σε προκαλώ. Πώς με προκαλείς? Μπορείς να το φλερτάρεις με την άδειά μου. Πού και πότε? Εδώ μέσα, μόλις έτσι. Τρελάθηκες? Καθόλου. Και εσύ θα του ρηχτώ μπροστά σου? Όχι, βέβαια. Έτσι θα το καταλάβει ότι παίζουμε ένα παιχνίδι. Για να δεις πόσο σίγουρη είμαι, θα φύγω και θα σας αφήσω μόνος. Εμένα και τον Πέτρο μόνος εδώ μέσα? Όπως το. Και εσύ? Εγώ θα πάω να περάσω το βράδυ με την μητέρα. Λέει, είσαι καλά σου, ένα αστείο, είπα, δεν το εννοούσα. Καθόλου. Το είπες πολύ σοβαρά. Στο κάτω-κάτω. Είναι μια ευκαιρία για μένα να δοκιμάσω την πίστη του άντρα. Εμένα! Σένα, την καλύτερη μου φίλη. Είμαι σίγουρη, θα τον φλερτάρεις, θα τον προκαλέσεις, αλλά δεν θα ενδώσει. Είσαι τόσο σίγουρη? Απολύτως σίγουρη. Λένε, δεν νομίζω ότι παίζεις με τη φωτιά. Είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι, αλλά αξίζει τον κόπο. Φεύγω. Μόλις έρθει ο Πέτρος, πες του πως η μητέρα μου αντιαθέτησε ξαφνικά και θα πάω να περάσω το βράδυ μαζί της. Πες του την περίπτωσή σου, πες του ό,τι άλλο θέλεις. Και να δούμε τι θα βγάλει η μηχα... Λένα, φοβάμαι! Γιατί! Εκεί είναι το γουίσκι. Φόβος και γουλίτσα. Μόλις το μπουκάλι φτάσει στη μέση δεν θα φοβάσαι τίποτα. Άντιο, Σούζη! Λένα, μη με αφήνεις μόνη! Για να μάθεις να μη λες μεγάλα λόγια, καληνύχτα με τον άντρα μου. Καληνύχτα με τον άντρα μου! Άντρας. Άρματα. Δεν έχετε ιερό και όσιο. Συγγνώμη. Ακούσε εκείνα η φιλενάδα το κτίνους και εγώ να του στέκομαι. Κυρία να μένω. Λες και δεν μας είχαν εμάς ευκαιρίες. Μάτσο. Όσους ήθελα και όποιους ήθελα. Συγγνώμη. Λοιπόν, κύριε Γρηγόρη, θα ταράξω το φίλο. Θα πάρω εκδίκηση όχι μόνο για πάρτι μου, αλλά για όλες τις γυναίκες του νόμου Πατρών. Και του νόμου Αθηνών. Κι όλων των ομών του κράτους. Καμπύλα μου, πίσω μου έχω. Ήρθα αντρούλη στο σπίτι.
Η δικηγοράρα σου έφτασε. Ο Λικουρέζος σου είναι εδώ, κοριτσάρα μου. Άτιμο παιδί, αν δεν κάνεις τις ακμινιές σου δεν μπορείς. Πώς το κάνεις αυτό το στριφογυριστό, παιδάκι μου, πώς το κάνεις. Έλα, πάμε στο κρεβατάκι. Πάχινες 3,5 κιλά. Είναι η ιδέα μου, για να σε καμαρώσω. Μαμά! Σούση! Συγγνώμη, κυρία μου, λάθος διαμέρισμας. Το όνομά μου είναι στο κουδούνι. Δεν με θυμάσαι, Πέτρο. Όχι, είσαι η... Σούση, φιλενάδα της γυναίκας σου στην Πάτρα. Α, μπράβο που είχαμε έρθει στο σπίτι σας πριν 4 χρόνια, ε. Τι κάνει ο άντρας σου? Δεν έχω πια άντρα. Το χάσαμε, Θεός χωρές του. Άντε να ζήσει να τον θυμάσαι. Τι να θυμάμαι με αυτόν τον παλιά άνθρωπο? Καλά, ζήσε και μην τον θυμάσαι. Από τι πήγε? Δεν πήγε, θα πάει. Καλέ, ζωντανός είναι και τον μυρολογάμε προκαταβολικά. Δεν πέθανε το κτίνο. Εμένα πήγε να πεθάνει. Με απατούσε και τον έπιασε από αυτό το φόρο. Α, κατάλαβα, άλλος μυχός. Έτσι και μαζευτούν όλοι αυτοί μαζί, παίρνουν τις εκλογές. Τα μάζεψε αμέσως και ήρθε στην Αθήνα. Θα αναλάβεις το διαζύγιό μου, ακόμα δεν πήγα στο σπίτι μου, έπιασα δουλειά. Πού είναι η Λένα? Στη μητέρα της. Γιατί τι συμβαίνει? Αρρώστησε ξαφνικά η μητέρα της και πήγε να τη φροντίσει. Και σ' ένα εδώ. Για να έχεις συντροφιά. Να μην πλήξεις μοναχούλη. Πλάκα μου κάνετε, κορίτσια, έτσι. Δεν έχεις παρά να της τηλεφωνήσεις. Και βέβαια θα της τηλεφωνήσω. Α, που λέει θα της τηλεφωνήσω. Ναι, μωρό μου, καλησπέρα. Από πού να αρχίσω? Η Μανούλα τι κάνει καταρχήν, ε? Δεν ήταν τίποτα σοβαρό, ε? Της έδωσε τα γόνες καρδιαζόλα. Εμάς μας βρίσκονται εδώ καθόλου. Λέω, ρε παιδάκι μου, αχρίαστες να είναι. Ναι. Εντάξει, βάλει τώρα να ξαπλώσει και μην την αφήσει να δει τις ειδήσεις στην τηλεόραση. Ε? Τα κακαρώσει η γριά, δεν γλιτώνει. Καλά, αγαπούλα μου, αφού πρέπει να μείνεις εκεί, μείνε. Ναι, ναι, φιλιά στη Μανούλα, ναι, και περαστικά. Γεια, γεια. Μέσα. Πάμε να την πάρουμε να πηγαίνουμε. Θέλεις να πάμε? Σε ένα ξενοδοχείο, να σε αφήσω εκεί πέρα να γυρίσει στο σπιτάκι μου. Μα δεν θα μείνω σε ξενοδοχείο. Πού θα μείνεις? Εδώ. Και εγώ πού θα μείνω? Και εσύ εδώ μαζί μου. Εγώ με μια ξένη γυναίκα κατά την ίδια στέγη αποκλεί. Μα η γυναίκα σου με άφησε στο πόδι της. Δεν νομίζω ότι εννοούσε αυτό ακριβώς. Δεν μου λες, ο άντρας σου το ξέρει? Που τον θυμήθηκες, καημένε. Οι υπόλοιποι ένικοι της πολυκατοικίας μου το ξέρουνε. Γιατί, τι σχέση έχουν οι ένικοι? Πού λέει τη σχέση? Πε παιδάκι μου, ότι μένουμε εμείς οι δύο εδώ απόψε και μέσα στα χαράματα γίνεται ένα σεισμό. 6,2 τη κλίμακα ρίχτερ. Πετακόμαστε όλοι, πανικόπλοι, διαλόφρονε στου διαδρόμου. Εγώ, εσύ, ένι και εγώ με την πιτζάμα μου, εσύ με το. Τι φορά όταν κοιμάσαι? Τίποτα. Με το τίποτα. Τι θα πούνε όταν μας δούνε εμάς τους δύο μόνους, ε, χωρίς τη γυναίκα μου? Ότι παίζαμε σκάκι? Τάβλι! Ναι, τάβλι, πλακωτό. Θα πει η κυρία το κάνει διαμέρισμα της που είναι ανιψιά του επισκόπου με λιγκινής δωρό του. Θα πει ο γειτονάς μας τέλειος, εκλεκτός σύζυγος, σπάνιος οικογενειάρχης. Αυτός που είναι παντρεμένος με μια Ρωσινό. Αυτός μάλιστα. Σαν να παίζει το ματάκι του. Παρακαλώ πολύ τώρα μου κάνεις κάρτα για το γείτονα, σου παραλαμβάνω. Σπάνιος οικογενειάρχης. Λοιπόν, βάλτε το καλά στο μυαλό σου, αποκλείται να μείνουμε εμείς οι δύο εδώ απόψε. Δεν έχω αντίρρηση. Επιτέλους, άρχισε να λογικεύεσαι. Μπορούμε όμως να μείνουμε οι δυο μας απόψε κάπου αλλού. Τι αλλού, πού αλλού? Να πάμε σε κάποιο ξενοδοχείο που δεν μας ξέρουν. Μη μου πεις ότι εκεί θα μας δει άλλη ανιψιά του αρχιεπισκόπου. Μου λες, επικοινωνείς με το μυαλό σου? Γιατί τόσα χρόνια που επικοινωνούσα, τι κατάλαβα? Τα καταλαβαίνω πολύ καλά τον πόνο και τις στεναχώριες, αλλά σε παρακαλώ, προσπάθησε να καταλάβεις και εσύ τις δικές μου τις αρχές. Δεν μου αρέσουν τα μπλεξίματα. Μα δεν πρόκειται να σε μπλέξω. Λίγες ευχάριστες ώρες θα περάσουμε μαζί και τίποτα άλλο. Θα γίνεις απόψε ο εραστής της μιας νύχτας της ζωής μου. Παρακαλώ, κρατάτε τις αποστάσεις. Μα για μια νύχτα μόνο. Κι αύριο θα σε πάλι ο δικηγόρος μου. Στην αίτηση διαζυγίου που θα κάνεις τον άντρα σου. Ακριβώς. Ο παλιάνθρωπος πήγε με άλλη γυναίκα. Μα κι εσύ είσαι έτοιμη να πας με άλλον άντρα? Με σένα δεν πιάνετε. Γιατί τι είμαι εγώ, ο Σι παρόν? Καλά σου έχουν πει ότι είσαι πολύ ωραίος. Όχι, δεν μου λένε μαλακίες συνήθως. Μου αρέσεις. Με τόσο ουίσκι που έχεις κατεβάσει θα σου άρεσε και ο Πολύδωρος. Ολόκληρο μπουκάλι viewers είχε. Viewers. Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά. Θα λιποθυμήσω. Να ανοίξω την μπαλκονόπορτα να πάρεις αέρα. Ανοιχτή είναι. Σούζη, Σούζη, σήκω. Σήκω, Σούζη, σήκω. Να σε πάω σε ένα ξενοδοχείο και λιποθυμάσαι εκεί όλη νύχτα με την ησυχία σου. Κοίτα, κύριε. Κοίτα τι μπορεί να σε βρει στα καλά του καθημένου. Άντε τώρα, λέει, να κάνει ένα σεισμό 6,2 της κλίμακος Ρίχτερ εδώ πέρα, στο χαράμα. Δώσε θέλω κάβο γράμμα. Έλα, έλα, καθ' μου, αγόρι. Ναι, 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 παραμιλάω. Παραμιλάω, βέβαια. Με τη φυλάδα σου φόρτισε εδώ πέρα, τι θες να κάνω? Τι, τα βιάστηκα. Μεθυσμένη. Ρε, μεθυσμένη σου λέω, δεν ξέρει τι λέει. Ο χάμα σου λέω τώρα, εγώ δεν ξέρει τι λέει.
Χαθό μου πλάσμα, εσύ. Πες μου τώρα τι αν την κάνω. Να τη βάλω να κοιμηθεί στο κρεβάτι μας. Χαθό μου πλάσμα, εσύ. Κι εγώ θα κοιμηθώ, αγαπούλα μου. Στο διπλανό. Χαθό μου πλάσμα, εσύ. Καλά, σ' αγάπη, ξέρω εγώ που θα πάω να κοιμηθώ απόψε. Ναι, στον πάγκο του Θηρορού. Μωρέ, άβολα είναι, αλλά είναι απρόσωπο με το πεζοδρόμιο. Τι γιατί, ο κανένα σεισμό 6,2 τη κλίμακα ρίχνει εδώ με στα χαράματα. Τάκ, εγώ με ένα βήμα. Ναι, θα κάνει. Καλά, αγάπη μου, τι πει, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το κατάλαβα, μην φωνάζει. Ναι, στο κρεβάτι μα θα τη βάλω. Άντε, ναι, ναι, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Έλα, πήραμε εντολέ και οδηγίε. Πάμε να σε βάλω απόψε να κοιμηθεί στο κρεβάτι μα. Τη λυσάρα, Χριστέ μου. Και αύριο που θα ξεμετήσει, θα ξαναλέμε. Δεν θα με χτίσει. Μεγάλη κοπέλα, είσαι αυγάλτα μόνο σου. Ευχαρίστω. Ναι, άντε, θα πρέπει να με κουμπέλα μέσα να κατεβάσει. Μπες μέσα και ρίξε ένα ηλεκτρικό της γυναίκας μου πάνω. Τι σπρώχνεις, παιδί μου! Τι σπρώχνεις, σου λέω! Πού μπήκατε εσείς? Από τον μπαλκόνι, Πέτρο, σώσε με! Από τι να σε σώσω? Από τη γυναίκα μου, νόμιζα ότι είχε πάει ταξίδι, αλλά... Αλλά γύρισε η Σάσα ξαφνικά, και σε έπιασε στα πράσα! Όχι ακριβώς, περίπου, δηλαδή την άκουσα να ανοίγει την πόρτα και όπου φύγει, τώρα είμαι στο διαμέρισμα, Πέτρο, σώσε με! Πώς να σε σώσω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, να πάρει τη μικρή και κρύψτε. Πού να την κρύψω, τη μικρή! Δεν ξέρω, κάπου θα βρει αργότερα, θα σου φέρω και τα ρούχα τη όταν μπορέσω, έτσι! Το σουτιέν που αγόρασα χθες! Το σουτιέν που αγοράσαμε χθες! Έχει ένα σωρό λεφτά! Το τρία νούμερο είναι. Πέτρο, σώσε με, σου λέω, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη νύχτα. Μα εγώ θα την ξεχάσω. Ξεχνιώνε τέτοιες νύχτες, Στέλιο. Πού είχαμε μείνει? Να σας δείξω την εξώπορτα. Είσαι τρελός. Πώς θα βγω έξω στον δρόμο έτσι όπως είσαι? Και πώς θα μείνεις εδώ μέσα έτσι όπως είσαι? Θα μου δώσω ένα ρούχο να φύγω. Αμπά, πώς το θες, μονοκόμματο ή φούστα μπλούζα? Ορίστε, έχω κάτι υπόλοιπα εδώ στο πανέρι. Το νούμεράκι σου. Δώσε μου, Χριστιανέ μου, να ακουστάει τη γυναίκα σου ή μήπως δεν τρέχει. Γυναίκα έχω, λέγε έτσι πω. Ότι μοιράζει το ρούχο τη όποια ξεβράκω ότι μου πει από τη βεράντα. Μη φοβάσαι, θα τη εξηγήσω εγώ. Μέσα στο σπίτι, πού να τη βρει. Γιατί μου γυρίζει. Ένα λογαριασμό θα σου δώσω. Θε ένα ακουστημάκι δικό μου από τα παλιά. Δικό σου. Πολύ ωραίο. Μπε καφέ, ρίγα διαγωνάλ, φαρδί μπατζάκι. Αν δεν είσαι καλά που θα βγω έξω δρόμο σε καραγκιόζει, δεν θα σταυρώσω πελάτη. Τι επαγγέλεστε, είπαμε. Ο αδελφάκι μου ή αγαθός, εσύ τον αγαθό παριστάνεις. Μια δουλειά είναι και αυτή σαν όλες τις άλλες. Εννοείται. Βίζητα. Άντε, καλή πρόοδο. Τι να κάνουμε τώρα, περνάει η μπογιά μου, τώρα θα τα τσακώσω. Ρε, μια κι είμαστε εδώ. Όχι, δεν θα είσαι εσύ εδώ για πολύ. Δεν θα το αργήσουμε. Ένα στα γρήγορα, το τυπικό των 20.000. Ευχαριστώ πολύ, να μου λείπει. Δεν ξέρεις τι κάνεις. Ξέρω πολύ καλά τι κερδίζω. Ο φίλος ο Στέλιος είναι πολύ ευχαριστημένος από μένα. Και εσύ από τα 20.000 του Στέλιου. 40. Αυτός με παίρνει όλο νυχτία. Α, και το αρχίσατε από εσπερινό απόψε. Και γίνεται συχνά αυτή η ιστορία. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Κάθε φορά πετάει η γυναίκα του στο εξωτερικό. Μια φορά την εβδομάδα 4-4-160.000 το μήνα στις πουτάνες, Στέλιο! Αυτά ακούει ο Ζακ Ντελόρ και μας στέλνει τη λυπητερή κάθε τόσο, Στέλιο! Καλέ, τι λες! Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Στέλιο, μου λες, ντρέπεσαι? Γιατί να ντρέπω? Που πας με παντρεμένους. Με μένα δεν έχουν πλεξίματα, οι άλλες να ντρέπονται. Η τάχα του καλού κόσμου πάει μία να πάει τον άντρα της άλλης. Μη μου πεις ότι εσύ δεν έχεις ποτέ ξενοπερπατήσει. Μάλιστα, το λέω. Είσαι τόσο πιστός στη γυναίκα. Τόσο πιστός. Με τόσους πειρασμούς γύρω. Πινελόπιε πειρασμούς, αλλά ήταν πιστή στον Οδυσσέα. Και μου είπες ότι σήμερα λείπει από το σπίτι. Μάλιστα, λείπει. Και δεν σκέφτηκες να υποφελείς από την απουσία της, να φέρεις εδώ καμιά μικρούλα. Πού δεν καταλαβαίνεις καθόλου που σου λέω τόση ώρα. Πινελόπι, εγώ. Καλέ. Μου λες, σε παρακαλώ, που είναι η τουαλέτα. Εκεί στο. Παιδί με εκείνη η βεράντα, πες στο πεζοδρόμιο να σκοτωθείς. Ή θα τα οικονομείς. Τι να την κάνω τη ζωή αφού δεν με θέλεις. Έλα. Ρίξε τώρα λίγο κρύο νερό στο κεφάλι σου να δεις πως θα με ξεχάσεις. Πινελόπι. Ποπάκι. Όχι, okay, παρεξήγηση. Καλά, χειρότερη φάρα από εσά του ειδικολόγου δεν είναι. Να σου εξηγήσω. Σε μένα να εξηγήσεις και εμένα τι με νοιάζει. Κράτα τις δικαιολογίες για τη γυναίκα σου, όμως πιάσει τα πράγματα. Όχι, η γυναίκα μου το ξέρει. Τι έκανε, λέει. Ξέρει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια άλλη γυναίκα μέσα στο σπίτι που σχολάει. Όχι, αυτό δεν το ξέρει. Αλλά η γυναίκα μου που να την κρατήσω εδώ απόψε. Μάλιστα, την πάμε να κοιμηθεί στο κρεβάτι μα. Α, την παντρεύτηκε και βιτσιόζα, βλέπω. Γιατί το λες αυτό? Λέω, μήπως έρθει αργότερα να πάρει το μαντάκι της από την κλειδαρότρυπα. Α, δεν κάνει τη χάρη. Κάτι τέτοια, εγώ τα χρεώνω εξτρά. Να μας αρπάξει από τα τσουλούφι, θα σου πω. Τι να κάνει? Κάτι μου μυρίζει. Ναι, είναι το κοκορέτσι της από πάνω.
Μου μυρίζει γυναικείο άρωμα. Όχι, παιδί μου, η ιδέα σου. Δεν πιστεύω να μ' απατάς και να εισφέρει κανένα πορνίδιο εδώ μέσα. Πορνίδιο, η δεσποινή βίζητα. Έλα, μωρούλη μου, να κοιμηθούμε μαζί. Σε θέλω πολύ. Δεν κοιμήσω, εσύ και έρχομαι. Είσαι πολύ σκληρός. Έτσι μ' αρέσει. Τους βασανίζω πρώτα τις γυναίκες. Πετράκι, αχ, είσαι πολύ σκληρός. Έλα, έλα, συμμαζέψου εσύ. Ρε φίλε, να σου πω κάτι στην ψύχρα, πολύ μου τη δίνεις. Μην μου το λες. Ναι, μωρέ, τους βαρέθηκα τους άντρες. Γιατί όλοι τους παρακαλάνε, σέρνονται, ενώ εσύ. Εσύ σε άλλο πράγμα. Τζέντλεμαν, άρχοντας ρε. Μου λες, με δουλεύεις. Καθόλου μανίτσα μου, μ' αρέσει. Να σου δώσω μία φωτογραφία από τα βαφτίσια μου. Καλά το λέει, άλλη είσαι πολύ σκληρός. Αλλά όσο με κάνεις πίσω, τόσο και πολύ σε θέλω. Πάμε, μανίτσα μου. Πού να πάμε, παιδάκι μου, στο πάρκο για τζιτζίκια. Στο κρεβάτι, μάνα μου. Θα σου κάνω κόλπο που δεν τα βάζει ο νου σου. Και πού σε, χωρίς φράγκο, προσφορά του καταστήματος. Όχι, να μην σε ζημιώσω. Μανίτσα μου, και να μου πεις να σ' ακουμπήσω, δεν έχω αντίρρηση. Κοίτα που θα βγω τα βατζής από εδώ μέσα με αυτήν. Έλα, 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 αρκετά τα στήλια, εντάξει. Λοιπόν, βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αποκλείει να πατήσει τη γυναίκα με τίποτα στον κόσμο. Ούτε μαζί μου, ρε μανίτσα. Ούτε μαζί μου, ρε μανίτσα, την άλλη μανίτσα με καμία μανίτσα. Λοιπόν, μάζευε το κολαράκι σου, το βρακάκι σου, το δίνω, σε παρακαλώ πολύ. Ωραία, λοιπόν, το σιμωναρούχο να φύγει. Σου είπα, αυτό δεν γίνεται. Ετώθετε την αράξη εδώ πέρα μέσα και το πρωί βλέπουμε τι γίνεται. Ούτε καλά, σου θα μείνει απόψε εδώ μέσα. Γιατί δεν θα έρθω στο κρεβάτι σου, δεν την αράξη εδώ στον καναπέ σε κανένα άλλο δωμάτιο. Έχει ένα δωμάτιο το σπίτι. Δωμάτιο έχει, εσύ δεν μπορεί να μείνει απόψε εδώ μέσα. Γιατί ρε μανίτσα. Και αλόφρανου στους διαδρόμους, εγώ, εσύ, η Άννη, και εγώ με την πιτζάμα μου, εσύ με το... Τι φοράς όταν κοιμάσαι? Τίποτα ρε μανίτσα. Με το τίποτα ρε μανίτσα. Τι θα πούν όταν μας δούνε, θα πει η κυρία το μένει διαμέρισμα στην Ελληψιά του Επισκόπου Μελίτινης Δωρόθεου. Θα πει ο γειτονάς μου ο Στέλιος. Εκτός σύζυγος, σπάνιος οικογένει... Τι λέω, μαλάκα. Αυτό το επιχείρημα το χάσαμε. Ο Στέλιος μας βγήκε γαμίκος. Η γυναίκα μου. Έλα, πώς κάνεις έτσι, τώρα δεν ήξερε ξέρει για την άλλη. Για την άλλη ξέρει, για σένα δεν ξέρει. Ωραία, σπάτε ρε μάτια. Τι να μάθει τρομάρα σου, τι θα της πω όταν σε δει έτσι. Ότι έστειλες τα ρούχα στο ανθρωπιστική βοήθεια στο Σεράγεβο. Όχι, θα της πούμε την αλήθεια. Ότι ήμουνα με το Στέλιο, μάνα μου. Αυτό θα με τρελάνεις, αυτό θα προσπαθούμε να κρύψουμε ότι ήσουν με το Στέλιο απόψε. Έλα, κοριτσάκι μου, κρύψε παρακαλώ. Πολύ εκεί μέσα, τι μου λύσει να δεν σου πω. Θα κάνω απόψε, δεν θα το κάνω με τη γυναίκα μου. Το υπόσχεσαι. Κρύψου σου λέω, κρύψου. Πόσο από εδώ, Σασάκι. Τι όμορφια συναντάς, κούκλα μου. Του σου κορίτσι μου, του σου κοριτσάρα μου. Του σου ρε πούστη. Τι κάνει ο φίλος μου ο Στέλιος? Συλλογή από σουτιέν. Εγώ πως νόμιζα ότι κάνει συλλογή από πεταλουδίτσες. Πατρά στα αστεία, ποιο είναι αυτό το φτιέν? Δικό μου πάντως δεν είναι. Βέβαια έχω παχύνει λίγο από το φαΐ, αλλά ακόμα δεν το καλύπτω. Το αφήνω ελεύθερο να σκανδαλίσει. Πέτρο, αστεία! Αυτό το στυλ το βρήκα στο Λεβικρούν, ποια δεν μπορεί να είναι! Φαντασμιστικό, του διαχειριστή της πολυκατοικίας. Τώρα πέρασε και μάζευε κοινόχρηστο. Ναι, φοράει ο διαχειριστής σου τιέρ. Είναι τραβεστή. Ο διαχειριστής. Δεν με πιστεύεις, κατεβαίνει συγκρού, στηρίβει Σιντερ Αμέρικαν, τρίτη κοκκινομάλα δίπλα στην Αλώμα. Πέτρο, μην πας να καλύψεις με ανοησίες το φίλο σου, νόμιζε ότι έφυγα ταξίδι. Ταξίδι δεν έφυγε. Όσο με έφυγατε σαν τελευταία στιγμή, νόμιζε λοιπόν ο κύριος ότι ήμουν χιλιάδες μίλια μακριά και κάποια κουβάλισε σπίτι μου. Τέλος, αποκλείεται. Τι αποκλείεται, βρήκα κι άλλα ίχνη από το όριο. Τελείως και θα το χωρίσω. Μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις. Θα το χωρίσω και θα αναλάβεις μάλιστα εσύ το διαζυγιό μου. Ρε δουλειά που πλάκωσε από όσο. Και όχι μόνο θα τον χωρίσω, αλλά και θα τον εκδικηθώ. Πώς θα τον εκδικηθώ? Με το ίδιο νόμισμα. Οφθαλμόν αντί οφθαλμού με απάτησε, θα τον απατήσω. Όχι, δεν είναι σωστό. Ήδη και τον είχα προειδοποιήσει άλλωστε. Του είχα πει ότι όλα του τέλα τόποτα μπορώ να τα συγχωρήσω εκτός από την απιστία. Εάν με απατήσεις, του είχα πει, θα σε απατήσω με τον πρώτο τυχόντα. Τι έχεις να πεις? Τι να πω, Σάσα, τι να πω, τυχερός ο πρώτος τυχόν. Τυχερέ. Εσύ είσαι ο πρώτος που συναντώ από την πόρτα του διαμερισματός μου μέχρι εδώ. Σε εσένα πέφτω λαγείο. Σας ακάτσε καλά. Εγώ δεν είμαι ο πρώτος τυχόν. Είμαι φίλος σας, εγώ, Σάσα. Και να σου πω και κάτι, δεν το κάνω μόνο από εκδίκηση. Από καιρό μου άρεσε. Μην τα βγάζει, Σάσα, μην τα βγάζει. Και τα δει τόσο πιστός με τη γυναίκα σου και αυτό είναι πολύ ερωτηματικό. Μην γρίνεσαι. Με τα παπούτσια αυτό δεν γίνεται. Σα σκέφτε τι έχει να γίνει έτσι και γίνει ένα σεισμό 6,2 τη κλίμακα Ρίχτερ εδώ πέρα.
Μην το κατεβάζει, Σάσα, μην το κατεβάζει. Πεταχτούμε όλοι πανικόβλοι στου διαδρόμου. Εγώ με την πιτζάμα μου, εσύ με το. Τι φορά όταν κοιμάσαι. Τίποτα. Όλε το ίδιο μοντέλο φορά. Θα πει η κυρία το απέναντι διαμερίσματο Σάσα. Τι θα πει ο Στέλιος. Ο Στέλιος. Τώρα τι κάνουμε. Την τζαβέλα ένα στο ζάλογο. Πέφτουμε στο κρεμό τραγουδώντας. Στέλιο μου, Στέλιο μου, Άιντε. Θα με κρύψει μέχρι να φύγει. Γιατί εγώ απόψε θα του τα φορέσω. Ναι, έλα μαζί μου. Ο Κιουπέ. Occupé aussi. Vas-y, gringo. Κρύψου, γρήγορα. Κρύψου. Να σου πω! Διώξω γρήγορα και έλα μέσα. Φύγε, κρύψου. Να σου πω! Πολύ μου την δίνεις. Μου την δίνεις. Πώς είναι. Γυμνή. Γυμνή. Ναι. Γυμνή, ε. Τώρα θα τις δείξω εγώ. Καλά, μέσα είναι η Τάνια, η μικρή. Γιατί εσύ πια περίμενες να είναι. Η Σάσα, η γυναίκα μου. Η γυναίκα σου εδώ μέσα, πάμε και σπου. Γιατί δεν μπήκε καθόλου. Τώρα μπήκε, βγήκε, εγώ δεν είδα τίποτα. Μα είναι δυνατόν να μην ξέρεις τους μπαίνεις στο σπίτι σου. Α, αυτό απόψε δεν είναι το σπίτι μου. Είναι το φυλάκιο της κακαβιάς. Αύριο παραδίδω στο Βαρβιτσιώτη και ησυχάζω. Πέτρο, πάει να τρελαθώ, ε. Η Σάσα τα ανακάλυψε όλα. Βρήκε το σουφιέν. Ε, δεν θα το κάνει. Εσύ που ξέρεις για το σουφιέν. Ελά, γυναίκα, έβαζε στο σπίτι σου και δεν τα βρίσκε. Όταν σε έβλεπα, έσκευε κανένα από ξεράκι, αντρικό ξένο με τη μούτρα με κοιτούσε τώρα. Και το σουφιέν βρήκε και τη φούστα βρήκε και το ένα παπούτσι βρήκε. Μόνο το ένα παπούτσι βρήκε. Το άλλο πρόλαβα και το εξαφάνισα. Εξαφάνισε το τεκμήριο τη ενοχή, θηρίο. Ναι, γιατί. Μεγάλε. Σωραίο. Γιατί στο δικαστήριο θα ισχυριστούμε ότι η επισκέπτρια της νύχτας, κύριε Πρόεδρε, ήταν κουτσή. Και το κάναμε μαζί της από φιλανθρωπία. Μπράβο, Πέτρο, είσαι μεγαλοθεία. Ναι, αλλά τι θα κάνω με τη Σάσα τώρα. Μόλις βρήκε τη φούστα και το σουτιέν, μπούρλωσε τα μάτια της και άρχισε να μου πετάει ότι έψηκε μπροστά της. Μετά έφυγε πιλότας που θα ζητήσει διαζύγιο ότι θα με απατήσει με τον πρώτο τυχόντα για να με εκδικηθεί. Πέτρο, είμαι δυστυχισμένος, το καταλαβαίνεις. Θα με απατήσει με τον πρώτο τυχόντα μαλάκα. Όχι μαλάκα, όχι μαλάκα. Μαλάκα, μαλάκα. Θα μα σου ρίξω ένα παπούτσι, παπούτσι. Πέτρο, δεν θέλω να χάσω τη γυναίκα μου, την αγαπώ. Την αγαπάς, αλλά βγάζεις τα μάτια ως δεξιά και αριστερά. Ήταν μια στιγμή αδυναμία. Μια στιγμή έρεμα στα παντιάλι. Εδώ έχεις γραφτεί συνδρομητή στη μικρή. Άστε, μικρή, άστε. Μικρή μ' αγάπησε και δεν ήθελα να την πικράνω. Είναι και ψυχοπονιάρης ο άστε. Τώρα ξέρεις, ε, αυτά τα νέα κορίτσια την πατάνε άσχημα μόλις γνωρίσουν ένα πετυχημένο άντρα σαν εμάς. Καλά, η Τάνια είναι full love μαζί μου, ε. Τι ποιήματα μου γράφει, δηλαδή, τι λουλούδια μου στέλνει. Και να πεις ότι έχω ξοδέψει μία δεκάρα για αυτή. Τίποτα, ρε παιδί μου, σου λέω τίποτα. Δεν μου έχει πει μία φορά. Έλα να πέσει στο μεροκάματο. Ξέρεις. Ξέρω. Γύρισε η γυναίκα σου πίσω και δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Εσύ ξέρεις πόσους πελάτες έχω κασιματρωμένη τόση ώρα εδώ πέρα μέσα. Αγάπη μου, ήθελα να. Πρέασε τα σάπια και ρίξε τα 20. Δανεικά είναι. Πες το ρε παιδάκι μου, πες. Δεν έχω να σου ρίξω τίποτα. Καλά, εγώ πάντα στο λέω, θα το πάρω τα λεφτά μου. Το μεροκάματο εγώ απόψε δεν το κάνω. Δεν έχεις πάρει και λίγα από μένα. Άλλο το τι μου γίνεσαι, άλλο το τι μου κάνεις. Δούλεψα, έφαγα την ώρα μου για σένα, θα πληρωθώ. Το μεροκάματο εγώ απόψε δεν το κάνω. Μανίτσα μου, εσύ θα μου τα φας. Να τις τα παίρνω εγώ, να τα δίνω σε σένα. Ούτε έκπτωση δεν σου κάνει τρομάρα σου.
Πέτρο, ξέρεις. Ξέρω. 4-4-160 χιλιάρια εκατομμύρια. Ρε, δεν με νοιάζει. Δικά σου λεφτά είναι, κάνω ό,τι θες. Εγώ όμως τη σου πιέρω, τουρτουρίζω τους χειμώνες μέσα σε αυτή την πολυκατοικία. Γιατί τουρτουρίζεις? Εσύ, γιατί με τις γκρίνες και τις καυγάδες σου και γενικές συνάδειες της πολυκατοικίας κατάφερες να ανάβουμε τις μισές ώρες στο καλοριφέρ. Για λού τα λεφτά τα έχουμε και τα σκορπά μαδέρτα, έτσι. Φάτε πουτάνε στα άλαρα. Μόνο για το καλοριφέρ μπαίνει καβούρι στην τσέπη. Δεν είπα μόνο εγώ να ανάβουμε λιγότερες ώρες στο καλοριφέρ. Αν δεν σας έχω επισημάνει πόση γαμίκη μου έχετε μαζευτεί σε αυτή την πολυκατοικία. Κρίμα, ρε Στέλιο, έχασα πάσα ιδέα για σένα. Κρίμα. Πέτρο, δείξε κατανόηση στις αδυναμίες της σάρκας. Τώρα και δική μου τη σάρκα, πώς θα τη ζεστάνω, στο γκριλ. Όχι, πες μου την αλήθεια τώρα, έτσι, από τότε που παντρεύτηκες με τη Λένα δεν την έχεις απατήσει ποτέ. Τι να κάνω, τι κάνω. Κάτσε εδώ να σου πει. Δεν έχεις ποθεί ποτέ σε κανένα ξενοδοχείο έτσι με κανένα μανούλο. Κάτσε εδώ να σου πει. Ας το ξενοδοχείο εδώ, τα λείπει Λένα, δεν έχεις πάσει κανένα μανούλο. Να σου πάσω, πας τα χέρια σου από πάνω. Εγώ να πάσω ξένη γυναίκα μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Πετράκι. Θα σε περιμένω πολλή ώρα ακόμα. Έλα στο κρεβατάκι μας. Πετράκι, έλα στο κρεβατάκι μας. Σαν δεν τρέπεσαι λόγω. Είσαι ένα σιγανό ποταμάκι εσύ. Στέλνω τα φαινόμενα απατούν. Αν το ρίξαμε στα φαινόμενα. Η κυρία που είδες είναι φίλη της γυναίκας. Το ξέρω, την γνώρισα πριν από λίγο. Αλλά εσύ υποκριτή, ούτε τη φιλία θα σέβεσαι. Ούτε φιλική αγάτα δεν αφήνει. Εκτός από φιλή και πελάτησα. Και τι κάνει τώρα, σε περιμένει στο κρεβάτι να κάνει την αναπαράσταση του εγκλήματος. Δεν μου λες που είναι η γυναίκα σου. Στη μητέρα της αρρώστησε. Κι άφησε τη φίλη της εδώ να κυκλοφορεί η μίγυμνη και να σε φωνάει στο κρεβάτι να κάνετε έρωτα. Μα η γυναίκα μου δεν ξέρει. Και βέβαια δεν το ξέρει η γυναίκα σου, είναι κυρία. Εσύ τα σχεδιάσεις όλα με το σατανικό σου μυαλό. Κοίταξε κύριε. Κοίταξε κύριε τι κρύβει ο άνθρωπος. Γυναίκες κρύβω ρε, τι κρύβω. Γυναίκες βέβαια. Ενώ μας κάνει τον Άγιο έξω αυτή τη στιγμή κρυμμένες δύο γυμνές γυναίκες μέσα στο σπίτι σου που σε περιμένουν να κάνετε έρωτα. Τι δύο. Ποιες δύο. Ποιες δύο. Ναι. Αυτή που βγήκε τώρα και σε φώναξε μέσα. Μία. Η μία. Μία. Και η άλλη εκεί, η μικρή Ιτάλια. Α, για αυτή μιλάμε, ησύχασε. Αυτή είναι επαγγελματίας, μα δεν μετράει. Και λοιπόν, τη δίνει κάτι παραπάνω και την έχει και αυτή δική σου. Μπράβο, Πέτρο. Μπράβο, υποκριτή. Ρε, μας βγαίνει το λάδι, ρε, για να βρούμε μία. Και εσύ τη έχει δύο-δύο, για να μην πω τρεις δηλαδή. Δεν αποκλείεται έτσι κι ανοίξω μια τρίτη πόρτα, να βρω και μια τρίτη γυμνή γυναίκα εδώ μέσα. Σκάμε να ανοίξει 12 πόρτες και βρεις 12 γυμνές γυναίκες εδώ μέσα. Και για 12 είσαι ικανός. Μόλις πας σε μεγαλύτερο σπίτι, είσαι ικανός να το γεμίσεις. Για να ρίξω μια ματιά. Θα ρίξεις ματιά. Στα λαθομάτια. Στέλνω, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Γιατί? Τι γιατί, ρε. Εδώ δεν μπορεί να ψάξει ούτε όργανο της τάξης χωρίς άδεια του εισαγγελέως. Τι το πέρασε εδώ, ρε. Εδώ είναι οικογενειακό άσυλο. Μπουρδέλο είναι. Στέλιο, θα χαλάσει τη φιλία μας. Πέτρο, η φιλία μας θα χαλάσει να ανακαλύψω εδώ μέσα τη γυναίκα μου. Τη γυναίκα σου, τη Σάσα, εδώ μέσα είναι δυνατόν. Εσένα είναι όλα δυνατά. Αν δεν ψάξω, αν δεν βεβαιωθώ, θα μετρώ σε όλη μου τη ζωή αμφιβολία και θα σε κοιτάζω με μισό μάτι. Ενώ άμα ψάξει, θα με κοιτάζω με ολόκληρο. Ναι. Παρακαλώ, ψάξει. Τίποτα, έψαξα παντού κάτω από το κρεβάτι. Στο επόμενο, στο επόμενο. Είμαστε τίμιο σπίτι εδώ, κύριε. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος, φανάρι της τροχέας. Τίποτα κι εδώ. Το βλέπεις. Το μπάνιο, πού είναι το μπάνιο. Κοντά στην καρταρόμπα. Με συγχωρείς που σε υποψιάστηκα. Έλα μωρέ, άνθρωποι είμαστε. Καταλαβαίνεις όμως πως είμαι τώρα. Να φύγει η γυναίκα μου απειλώντας μου ότι θα με απατήσει με τον πρώτο τυχόντα. Εγώ, Πέτρο, αυτό το πρώτο τυχόντα θα τον σκοτώσω. Να μου το θυμάσαι, ε. Θα τον σκοτώσω. Γιατί να τον σκοτώσω τον ανθρωπάκο. Γιατί εγώ, Πέτρο, είμαι από τη Ζάκυνθο. Και εμείς εκεί στη Ζάκυνθο κυκλοφορούμε με ένα μαχαίρι στο χέρι, έτοιμοι να καθαρίσουμε για την τιμή μας. Τι μου λένε εμένα ότι Ζακυνθινοί κυκλοφορούν με μαντολίνο στο χέρι. Οι καμπίσχοι. Εμείς οι βουνίσχοι σφάζουμε στο γόνατο. Χρακ! Άλλα έθιμα εκεί πάνω. Εσύ, μωρό παιδάκι, πήγες να γεννηθείς απάνω στα Κορφοβούνια. Κάτσε κάτω στην πεδιάδα που είχε απλωσιά να παίρνει τις μπαλίτσες σου, τους μόνους σου. Πέτρο, φεύγω. Πού πας? Πάω να ψάξω να τη βρω. Θα σου τηλεφωνάω συνέχεια να είμαστε σε επαφή, έτσι. Μη χαθούμε, αδερφέ μου. Πάει να βρει τον εραστή σου να τον σφάξει. Γιατί δεν τον έσφαζε εδώ να μην ψάχνει άδικα αλλού. Σάσα, τι λες. Εσύ τι λες, θα γίνουμε επιτέλους εραστές. Σάσα, έχεις έμονες ιδέες. Έχω ορμές όπως κάθε φυσιολογική γυναίκα. Και εγώ έχω ορμές. Αλλά τις έχω αποκλειστικά για τη γυναίκα και μου. Και εγώ τις έχω αποκλειστικά για τον άντρα μου. Αλλά τώρα λες να τις κοινωνικοποιήσεις. Έλα, πάμε μέσα, είδα ένα καναπέ. Όχι, Σάσα, δεν πάω στο καναπέ. Σάσα, άκουσε, ναι, σε παρακαλώ. Έλα, κάτσε. Δεν θέλω να κάνω τον ηθικό λόγο, αλλά πιστεύω ότι τελικά η μοιχεία δεν συμφέρει. Γιατί δεν συμφέρει. Γιατί σε γεμίζει προβλήματα, άγχος, ανοχές. Μπορεί να προσφέρει και τίποτα το ουσιαστικό. Εδώ είναι που λένε χωρίς κέρδος
κέρατα. Και γιατί λένε ότι το ξένο είναι πιο γλυκό, έλα πάμε εμείς μέσα να δοκιμάσουμε. Όχι, Σάσα μου, άκουσέ με, σε παρακαλώ. Λένε ότι είναι πιο γλυκό μόνο όσοι νιώθουν τον έρωτα από τη μέση και κάτω. Ενώ τον έρωτα πρέπει να τον αισθάνεσαι από τη μέση και πάνω, με την καρδιά, με το μυαλό. Δεν λέω, βέβαια, και εγώ για πολλά χρόνια ήμουν σαν και αυτούς. Ένιωθα τον έρωτα μόνο από τη μέση και κάτω. Νόμιζα ότι κάτι το περίεργο που κρύβεται κάτω από τη γυναικεία φούστα. Πονηρούλη. Τώρα δεν θυμάμαι. Μόλις έβλεπα μια νόστιμη γυναίκα μπροστά μου, αμέσως τη φανταζόμουν γυμνή. Και έλεγα, αχ, πώς να το τέτοιο της, πώς να το άλλο της, και να πιάνω το από αυτό της. Και το αφαιρίξα να σκαφές κάτω από τη γυναικεία φούστα. Και πώς ηρέμησες. Όταν κατάλαβα τίποτα περίεργο δεν κρύβεται κάτω από μια γυναικεία φούστα. Όπως αντιστοίχως τίποτα περίεργο δεν κρύβεται μέσα σε ένα αντρικό σλιπάκι. Εκτός αν εκεί δεν κρύβεται τίποτα. Απολύτως, οπότε όποια το βρει κερδίζει κλιματιστικό σάνιο. Όλα τα περίεργα σάσα μου βρίσκονται μόνο στο μυαλό του ανθρώπου. Γι' αυτό μια από τις μεγαλύτερες πληγές της κοινωνίας μας είναι η σεξομανία. Δεν έχει άδικο. Άδικο κοριτσάκι μου που να κοιτάξει τηλεόραση, κινηματογράφο, βίντεο, περιοδικά, εφημερίδες, διαφημίσεις, παίζεις πάνω σε τσόντα. Τσόντα να δουν τα μάτια σου. Και κάτι τίτλοι πρωτότυποι. Όργια στην πισίνα, κολλασμένες καλόγριες, ξαναμένες μαθήτριες, καβάλα σε καυτά θρανία. Άντε τώρα το δουν αυτό οι μαθήτριες, να στρώσουν μετά κόλλο στις πανελλαδικές. Και τα έντυπα. Αν τα άλλα, τα σεξουαλικά βοηθήματα. Τι είναι αυτό. Δεν έχει διαβάσει μικρές αγγελίες, διαφημίσεις που λέει έχετε μοναξιές, πάρτε δονητή. Δεν κρατάτε πολύ, βάλτε του αληθή. Είσαστε μικροί, πάρτε νησχυτή. Είστε σαδιστές, μαζεχιστές, πάρτε μαστίγια, χειροπέδες, πένσες, τανάλιες, κατσαβίδια. Εγώ σας ήξερα μέχρι τώρα. Ότι για να κάνεις έρωτα, έκανες το μπανάκι σου, έριξε λίγη κολόνια πάνω σου και ήσουν έτοιμος. Τώρα πρέπει να παίρνεις και τα σύνεργα της δουλειάς μαζί. Και σε ρωτάω, Σάσα μου, σε ρωτάω. Είναι έρωτας αυτό ή τίποτα άλλο. Δηλαδή πιστεύεις στο μονογαμικό έρωτα. Ναι, κορίτσι μου, είναι ο μόνος αληθινός πραγματικός έρωτας. Όλα τα άλλα είναι σε τρελαίνουν. Δεν βλέπεις εγώ τι ήρεμος που είμαι, που έχω μόνο τη γυναικούλα μου. Δεν υπάρχει άλλη γυναίκα στη ζωή μου. Το κατάλαβες, Σάσα. Ναι, μάτια μου. Φίλοι, κορίτσι. Φίλοι, αφή μου. Ω, με συγχωρείτε. Πού είναι το μπάνιο? Ποια είναι αυτή που σε λέει, αγάπη? Όχι, να σου εξηγήσει. Τι να μου εξηγήσει, γι' αυτό μου κάνει όλο χρωμάτιμα ηθικολογία για να κρύψει τις πομπές σου. Παρεξήγηση, σα. Τι παρεξήγηση, μωρά που κουβαλά την ερωμένη μέσα στο σπίτι σου. Άρα, Στέλιο, τι τραβάω για σένα τι απόψε. Είπες? Λέω, σα, ότι η κοπελίτσα που είδε είναι ανιψιά τη γυναίκα. Αλήθεια. Και γιατί δεν σε είπε θεία και σε είπα αγάπη τη. Α, όχι, ναι. Μεγάλωσε στι Ουρσουλίνε. Σε εκεί ιερό το περιβάλλον. Ναι, όλο για αγάπη μιλάνε. Αγάπη ο Θεός εστίν, αγάπη τον πλησίον σου, αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι. Όχι, αυτό είναι από άλλο ψαλμό. Πού είναι η γυναίκα σου? Μέσα στην κρεβατοκάμαρα, λέει ο γιατρός, να μην την ξυπνήσουμε, λέει για δύο. Κράκη! Θα έρθει στο κρεβατάκι μας επιτέλους! Βρε Καζανόβα! Βρε υποκριτή! Μωρέ καλά λένε ότι τα σιγανά ποτάμια πρέπει να φοβάσαι. Δυο-δυο τις πιτώνουν, βρε Θεόκαπε! Καλά μου, όμως το κρεβατάκι μας θα είμαι και θα σε περιμένω. Δεν θα κοιμηθώ με την άρτης. Αν θέλεις να φέρεις και παρεούλα, δεν έχω αντίρρηση. Όλα θα τα κάνω για σένα σήμερα. Αν δεν έρθεις στο κρεβατάκι μας, θα κλαίω η νύχτα. Αν δεν σε πάρω πρώτα εγώ, θα γίνει σεισμός. Κι άλλο... Ποιος να είναι πάλι? Κανονικά πρέπει να είναι το ηθόν. Να μας ρίξει την κλούβα με τους τραβεστή. Να περάσουμε ένα βράδυ σαν άνθρωποι, ρε παιδάκι μου. Κορίτσια, στα κρεβάτια σας. Ο Πέτρος. Ο Πέτρος δεν είσαι? Ναι, εσύ είσαι ο... Γρηγόρης, ο άντρας της Σούζη. Έλα, χρυσέ μου άνθρωποι, επιτέλους να ξεφορτωθώ τη μία. Έχουμε καιρό να ειδωθούμε. Πάνε 4 χρόνια στην Πάτρα. Πάει πια η Πάτρα, Πέτρο. Τη χάσαμε. Μας την πήρε ο Γέλτσιν. Όχι, 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 δεν κάθηκε η Πάτρα. Η οικογένειά μου ξεκλειρίστηκε. Γι' αυτό φταίει το κεφάλι μου. Το πάνω ή το κάτω. Και δεν διαπάτησα τη γυναίκα μου, διάλυσα το σπίτι μου. Δεν το ξέρω. Πού το ξέρεις? Πού το πει η γυναίκα σου? Ήρθε εδώ, πού είναι? Στο κρεβάτι μου. Ο Πέτρος γνωστός χιουμορίστας, σε παρακαλώ, μην παίζεις με τον Μπορούν. Πες μου, πού είναι η γυναίκα. Σου είπα στο κρεβάτι μου, κοιμάται. Βρε Πέτρο, δεν είναι ώρα για αστεία. Η Σούζη με κατέληξε. Ξέρω, μου τα πει η ίδια. Διαζώσεις εδώ πριν από λίγο. Ωραία, και τώρα που είναι? Εκεί μέσα, άνοιξε την πόρτα να τη δεις. Στο κρεβάτι σου με τον ηθικό της γυναίκα. Και η δική σου γυναίκα πού είναι? Μέτρηξε την Πάτρα στο κρεβάτι σου με τον ηθικό της δική σου της γυναίκα. Το βλέπεις ότι με δουλεύεις? Τώρα που θα σε πιστεύουν άμα τους λες την αλήθεια. Τι θες να σου πω, ρε παιδάκι μου, επιτέλους για να είσαι ικανοποιημένος? Εμένα δεν μπορεί να με ικανοποιήσει τίποτα πια. Είμαι πολύ δυστυχισμένος. Με πνίγουν οι τύψεις, με κατοφοράζουν οι ανοχές. Σε ποιο όροφο είσαι? Στον έκτο. Έχεις μπαλκόνι? Έχω και 9 γλάστρες. Η μία είναι καμέλια. Αν βγω στο μπαλκόνι και πέσω από τον έκτο, θα σκοτωθώ? Αν δεν σκοτωθείς, πατώ την καμέλια στο κεφάλι. Άστο σε μένα αυτό. Εσύ πήδα ξένιαστος.
Η Σούζη θα λυπηθεί που θα πέσει από τον έκτο. Γυναίκα τόσα χρόνια, ρε, βέβαια θα κλάψει και θα πλαντάξει. Ε, τότε δεν πέφτω. Δεν θέλω να τη δώσω καλή στεναχώρια. Αυτό θα το πετάξω με τα χέρια μου, δεν γλιτώ. Να ξέρεις. Μπράβο, ρε Πέτρο, βάλει να πιούμε κάτι. Η τελευταία του επιθυμία. Να ξέρεις, Πέτρο μου, πώς ένιωσα την ώρα που άνοιξε η πόρτα της γκαρσονιέρας και είδα τη γυναίκα μου, τον άνθρωπο της ζωής μου, να με κοιτάει εμένα. Καβάλα πάνω στην άλλη. Εγώ θέλω να μου πεις πως ένιωθες εσύ καβάλα πάνω στην άλλη. Αυτό μ' αρέσει σε σένα. Μου τα λες με λεπτομέρεια. Η αμαρτία είναι γλυκιά, αλλά είναι αμαρτία, Πέτρο. Και εσύ που το ξέρεις, γιατί δεν το κόβεις το ρημάδι το Ελλάδα. Γιατί είμαι αδύνατος χαρακτήρας, ειδού το έγκλημα μου. Όταν δω φουστάνι, λιώνω, παραλίω, υποκύπτω. Δεν μπορώ να αντισταθώ εσύ. Όχι, εγώ μπορώ, είμαι αντιστασιακός. Μπράβο, μπράβο, σας χαίρομαι. Οι περισσότεροι παντρεμένοι που ξέρω δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έχουν σκυλοβαρεθεί με τη γυναίκα τους και γυρίζουν με διάφορες. Το κάνουν και το χαίρονται. Εσύ το κάνεις και δεν το χαίρεσαι. Ναι, Πέτρο, μου έτσι δεν στορκίζω με αυτόν τον δρόμο. Ναι. Μόλις γνωρίσω κάποια και μου αρέσει, αρχίζει το άγχος. Θα μου πει ναι ή όχι. Αν μου πει όχι, θα είμαι πολύ δυστυχισμένος γιατί θα απολαύσει το κορμάκι της. Ε, λογικό. Αν μου πει ναι, τι? Θα είμαι ακόμα πιο δυστυχισμένος. Γιατί? Γιατί θα πατήσω τη γυναίκα μου. Δηλαδή, ή σου κάτσει, ή δεν σου κάτσει το κορίτσι. Κακία της κρατάς εσύ. Κακία, Πέτρο. Και πότε πέφτει μεγαλύτερη δυστυχία? Όταν μου πει ναι, λέω ψέματα στη γυναίκα μου. Τρέπομαι να την κοιτάξω στα μάτια. Ψάχνω μου πάνω μήπως έχω κοκκινάδια. Τι τραβάει ο άνθρωπος για να πηδήσει? Πέτρο, ειλικρινά μπαίνω με την άλλη στην καρσονιέρα και μου δένει ένα κόμπο στο λαιμό. Δεν σου δένει κόμπος τίποτα άλλο? Όχι, ρε, το άλλο λειτουργεί ανεξάρτητο. Υδροπνευματική ανάρτηση αυτό. Δεν επηρεάζεται. Καθόλου, έχει διπλό διαφορικό, τραβάει στην ανηφόρα, λες και το κάνει επίτηδες. Φόρτωσε το κι άστο, Πέτρο. Πέτρο, δεν φαντάζεσαι τι τραγικές στιγμές περνάω. Καλέ, δε ζω την τραγωδία σου τόση ώρα. Και η γυναίκα σου δεν έχει καταλάβει τίποτα. Τίποτα, τα έφερνα έτσι μόνο το στρελί πολλά έξτρα που τα τσέπησα και μια καρσονιέρα κοντά στο σπίτι. Στην ίδια πολυκατοικία. Και ώστε να πιο κάτω στη διαδρομή για τη δουλειά. Από τη μια πόρτα έπαινα, από την άλλη έβγαινα. Ναι, αλλά έβγαινε γεμάτο τύψη. Και ένοχες. Και το πρόβλημά σου είναι ψυχολογικό, γιατί δεν πα αναψυχία. Επήγα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Γιατί? Με ξάπλωσε με καναπέ, του λέω την περίπτωσή μου. Και τι σου είπε? Να μην ξαναπάμε γυναίκα. Μου τόνισε πως όλες τους είναι ύπουρες, υφρατολόγες, άπιστες. Τι, οι επιστήμονες, υπερβολικοί πάντα μετά. Μετά ήρθε ξάπλωσε και αυτός το καναπέ και μου ρίχτηκε. Αδερφή ο ψυχίατρος. Προϊσταμένη. Πέτρο, τι θα κάνω τώρα, πες μου σε παρακαλώ. Κύριε Σπόρο, δεν ξέρω, τα πράγματα έχουν εμπλέξει. Σου είναι εξωφρενών. Με το δίκιο. Θέλει διαζύγιο. Όχι διαζύγιο, Πέτρο! Είναι αδύνατο να ζήσω χωρίς τη Σούζη. Πότε την αγάπησε καλά από τη μια στιγμή στην άλλη? Θα τρελαθώ, κορίτσι. Είσαι τρελαθή έτσι κι αλλιώ, δεν τον γλιτώνει. Πέτρο, δεν αντέχω μακριά, δεν αντέχω άλλο μόνο μου. Φωνάξει, αγάπη μου. Λάθος, λάθος, άκουσε, λάθος. Έχεις πολύ δουλίτσα ακόμα. Μάλιστα, έχω ένα πελάτη και μιλάω μαζί του, δεν τον βλέπει. Έχω μάτια γέρον, έχω μανίτσα μου. Με συγχωρείτε. Στο κρεβατάκι μα θα είμαι. Μη μου αργήσει. Πολύ γνωστή σου. Ναι, αρκετά. Καλό, πάρα πολύ καλό. Νόστιμη. Μόνο νόστιμη, Μανούλη, δεν μου λες κάτι?
Τρως. Όχι, έχω παχύνει και το κόψα. Άλλο λέω, τρως, τρως, δεν με ξεγελάς εγώ. Να χαθείτε, δεν τρέπεσα, ρε. Το κορίτσι ήρθε για την πανιέρα. Είναι υδραυλικός. Ο άντρας της. Αυτή της δοκιμάζει. Μπράβο, όπως δεν στα λες, μαγάζα, μπράβο. Ρε τον Πέτρο και δεν του φαινόταν, μπράβο ρε Πέτρο. Αυτά άξιζες στη ζωή, μπράβο. Και δεν μου λες η γυναίκα σου. Η γυναίκα μου. Αν γυρίσει ξαφνικά. Πολύ γρούσου ζώστομος που είσαι μωρά, αδερφάκι μου. Τι θα της πεις. Τίποτα, ξέρω, ελπίζω δεν την ανακαλύψω. Σωστά, έχεις και μεγάλο σπίτι, κάπου θα την κρύψεις. Να δώσε το δωμάτιο, έχουμε ανέα. Πάλι τα ίδια, σου είπα η γυναίκα σου. Πάλι τα ίδια, ρε Πέτρο, μην παίζεις με τον πόνο μου, μας έπαρα. Ωραίο το μανούλι, όμως τι μπουτάκι, τι στιθάκι. Και αν είδα καλά, δεν φοράει και ο σουτιέν. Όχι, φοράει, αλλά το σουτιέν της το έχει η κυρία του διπλανού. Η κυρία. Τι το θέλει. Ξεσηκώνει το πατρόν. Θύμα. Δεν καταλαβαίνω, δεν έχω το μυαλό για τέτοια. Φεύγω. Πάω να ψάξω να βρω τη σου τη γυναίκα. Ναι, μην ψάχνεις. Τι μοναδική μου αγάπη. Σου είπα δεν τρώω από καμία! Και τι θέλεις να σπίτι σου τέτοια ώρα μισόγειο. Τι θα πει τι, είναι υπνοβάτης, δεν είδες. Μας παρακαλέσανε από δίπλα. Λέει, σας πειράζει λέει να περνάει η κοπέλα. Λέμε εμείς, τι δρομολόγια κάνει. Λέει, 11 και 22, 12 παρά 17. 12 και 4, λέμε όχι εντάξει, σας περνάει, ως εκείνη την ώρα τηλεόραση βλέπουμε. Μόνο που μας είπαν, επειδή λέει το πρόβλημα είναι ιατρικό, μην την ξυπνήσετε, μπορεί να σας μείνει στα χέρια. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, θα μου τη ζητήσεις. Αφού κοιμάται. Θα την ξυπνήσουμε σιγά σιγά. Θα μας μείνει στα χέρια, τι σου λέω τόση ώρα. Έχω ακούσει ότι τους υπνοπάτες σου ξυπνάνε με τραγούδι. Και τώρα τι θες, να μου παραστήσεις τον ταλάρα με στα μεσάνυχτα για να μιλήσει στη γειτόνισσα. Αφού μου τη δίνει, ρε Πέτρο, μου τη δίνει. Αυτή μου τη δίνει, δηλαδή. Και άλλη μου τη δίνει. Έχω μια ακόμη μέσα στο δωμάτιο. Αυτή είναι η πως θα σου τη δώσει. Αυτή που μου κάνεις πλάκα είναι η γυναίκα μου. Δεν σου κάνω πλάκα, είναι η γυναίκα σου. Πάντα καλαμπουρτζής δεν σου λείπει ποτέ το και. Αλλά πώς θα σου λείψει με τόσα μαρούλια στα πόδια σου, πώς θα σου λείψει. Έλατε, έλατε, έλατε. Εκείνο όμως για το οποίο σε θαυμάσουν πώς τα καταφέρνεις και τους έχεις πείσει όλους ότι είσαι ένας πιστός σύζυγος. Βρε, δεν τους έχω πείσει. Είμαι. Άσε τις μετριοφροσύνες, όλοι το ξέρουν. Και όλες τις παντρεμένες φίλες μας σένα φέρουν για παράδειγμα. Είδατε τι διαμάντινο Πέτρος, ούτε που γυρίζει να κοιτάξει άλλη γυναίκα. Ναι, ναι. Θα μου πεις ότι τα φαινόμενα πατούν. Ναι. Ξέρω, εμένα έχει μου εμπιστοσύνη, τάπος. Δεν βγάζω λέξη. Θα του βγω και υποχρεωμένος αυτού νου απόψε. Τελικά κατέληξες. Πού να καταλήξω. Ποια θα κρατήσεις εσύ και ποια θα μου πάει σε μένα. Πάρτες και τις δύο. Και τις δύο. Και τις δύο, Γρηγόρη μου. Και τις δύο, Γρηγόρη. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λες, παιδί μου, με σώζεις. Δεν θα το ξεχάσω. Φοβάμαι όμως. Τι φοβάσαι. Κοίτα, δύο γυναίκες. Διπλές τύψεις, διπλή και τραγωδία μου, καταλαβαίνεις. Όχι. Την ώρα που θα τις έχω πλάι. Και θα είμαι στα χάι μου. Να ξεπροβάλλει. Ο αντίπας. Όχι, Πέτρο. Ο Λεπά. Όχι, Πέτρο. Γονίδης. Όχι, Πέτρο. Πώς εκεί φτάνει η μόρφωσή μου. Η εικόνα της Σούζη στα μάτια. Αυτό θα απασχολεί. Η ίδια η Σούζη θα ξεπροβάλλει αυτό προσώπο στα μάτια. Στο λέω 40 φορές. Δεν θες να το καταλάβω. Καλά, γίνεται. Αστεία, εγώ πρέπει να αρχίσω με τις γέννα. Άφανα από μένει τη συνείδησή μου. Τρέχω να ψάξω να βρω τη Σούζη. Πού θα την ψάξω. Σε τίποτα σπίτια συγγενώ στο ξενοδοχείο που μπαίνουμε συνήθως. Τρέχω, τη βρίσκω. Πέφτω συντετριμένο στα πόδια της. Παίρνω άφεση αμαρτιών για το απλό πείδημα των πατρών και έρχομαι εδώ. Για το τριπλούν των Αθηνών. Αυτό που με νοιάζει, μου αρέσει σε σένα είναι ότι αγαπά τη γυναίκα σου. Ναι, Πέτρο. Τέτοιο είμαι. Μια διχασμένη ερωτική προσωπικότητα. Από εδώ και πάνω ανήκω στη γυναίκα μου και από εδώ και κάτω σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Πέτρο, είμαι πολύ δυστυχισμένος. Μας πήδηξε και τη σκάλα. Πέτρο, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Γρηγόρη, είσαι πολύ βλαμμένος. Έχει τρελαθεί ο κόσμος όλος. Δεν ξέρω τι φταίει, το νέφος φταίει, το κυκλοφοριακό φταίει, πάντως κάτι φταίει. Έλα, αγάπη μου, έλα.
Πώς από εδώ, Λενάκη. Η μητέρα μου πάει καλύτερα, αγάπη μου, και γύρισα κοντά σου. Δεν μπορούσα να σε αφήσω άλλο μόνο. Ναι, αγάπη, μόνο μ' άφησες απόψε εδώ μέσα, σαν την καλαμιά στον κάμπο. Η Σούζη που είναι. Στο κρεβάτι μας κοιμάται όπως μου είπες. Εσύ γιατί δεν κοιμάσαι. Έχω αϊπνίες, βλέπω εφιάλτες. Εφιάλτες. Μόλις πάω να κλείσω τα μάτια μου, βλέπω ότι το σπίτι μας λέει είναι γεμάτο κόσμο. Γυναίκες, άντρες, πάλι γυναίκες. Κάτι θα σου έχει ρεθεί στο στομάχι. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Να σου δώσω βάλιου. Δώσε μου καλύτερα άφηση αμαρτιών. Πέτρο. Ορίστε. Δεν πιστεύω εσύ και η Σούζη. Τι πράγμα. Λέω τώρα εγώ. Δεν πιστεύω, λέω, να υποφελήθηκες τις ευκαιρίες που είσαστε μόνοι στο σπίτι και να. Τις ρίχτηκες. Όχι, έπρεπε, δεν το σκέφτηκα. Δεν είπες κι εσύ μια κουβέντα, ρε παιδάκι μου. Πέτρο. Ορίστε. Κάτι μου μυρίζει. Τι είναι το κοκορέτσι της από πάνω. Όχι, αγάπη μου, όχι, το μυρίζει άρωμα σύμβανση. Το άρωμα της Σούζη, έλα, το μυρίσεις. Όχι, μωρό μου, η Σούζη φοράει όπιο. Και δεν μαστουρώνει. Αγαπούλα μου, τώρα μιλάμε για αρώματα. Ενώ έχω τόσες ώρες να σε δω, πες μου, μ' αγαπάς. Θα σου πω, αφού πρώτα διαπιστώσω μερικά πράγματα. Πέτρο! Τι σου μύρισε πάλι! Άρωμα εννοείται μου! Αυτό είναι το άρωμα της Σούζη, το πετύχαμε ησυχά σας. Όχι, αγάπη μου, σε εξήγησα ότι η Σούζη φοράει. Μαρικουάνα. Όπιο! Αυτό το άρωμα το εννοείται μου, το φοράει συνήθως οι γυναίκες του δρόμου. Εκεί που βρέθηκε η γυναίκα του δρόμου, τώρα θα πάνε στον έκτο όροφο. Εσύ να μου πεις. Για να ρίξω μια ματιά κάτω στον δρόμο, να σου απαντήσω αμέσως. Έλα να δεις και μόνη σου και εκεί κάτω στη γωνία στο πεζοδρόμιο, μία δεσποινής, κάνει πιάτσα. Α, και πώς έφτασε το άρωμά της ως εδώ? Φυσάει γρεγολεβάντες. Έτσι και σκοτεί ο Γρέκος, όχι άρωμα φέρνει το πεζοδρόμιο, καρέκλες και τραπέζια θα δούμε να περνάνε από μπροστά μας. Τέλος πάντων, αν και το ένστικτό μου λέει ότι κάτι έγινε απόψε εδώ μέσα. Η Σούζη είπε σκυμάται. Ναι, ήταν εξεθεωμένη. Είπες ότι είναι και μεθυσμένη. Τα βλέπει όλα διπλά και τριπλά. Σοβαρά, δηλαδή αυτή από εκεί μέσα εμάς τους δύο θα μας δει. Εμάς τους δύο, για τέσσερις, οχτώ, δώδεκα. Εμένα μόνο μου, για να καταλάβεις, και με έβλεπε για τρεις. Δύο γυναίκες έναν άντρα. Τι μιλάς εδώ. Όχι, είναι θέμα οφθαλμολογικό. Μου το εξήγησε φίλος μου οφθαλμίατρος. Μου λέει σχηματισμένο άνθρωπο, ο αμφιβληστροειδής τον διαφλάται και εστιάζει κάτωθεν τη κόρη του οφθαλμού, πολλαπλά είδωλα. Πέτρο, μάθημα οφθαλμολογίας, δεν μου κάνεις τέτοιο. Όχι, μάθημα, απλώς το λέω, το έχεις υπόψη. Μην τυχόν και ακούς κάποια στιγμή της Σούζη να λέει ότι είδε εδώ μέσα απόψε όλο το φωλί μπερζέρ ξεπράκωτο. Να ξέρεις, είναι καθαρά θέμα αμφιβληστροειδούς και κέρατοειδούς. Και κέρατοειδούς. Χιτώνος. Τέλος πάντων. Άσε τώρα τους χιτώνες, πήγαινε μέσα. Φτιάξε ένα δυνατό καφεδάκι να τη συνεφέρουμε την κοπέλα. Καλή, δεν μου συνεφέρουμε. Άσε να φάρει το μεθύσι της το κορίτσι. Γεια, αγάπη μου, να μείνω εγώ εδώ. Μήπως θέλει κάτι. Να πάω, λες, ε. Να κλειδώσω φεύγοντας. Μα είσαι καλά απόψε. Πετράκι, πετρακουλά. Λένα, πώς από εδώ. Περαστική! Περαστική! Και η φίλη σου, δεν υπάρχει καμία φίλη μου εδώ πέρα, Σούζη. Μόνη μου είμαι. Γέλα εδώ που θέλω να σε ρωτήσω. Μόνη σου! Έλα, κάτσε εκεί. Καλύτερα, γιατί μαζευτήκαμε πολλές εδώ μέσα. Παιδί μου, σου εξηγώ τι εδώ μέσα. Είμαστε μονάχα εσύ και εγώ, κατάλαβες. Λες. Εγώ κάποια στιγμή νόμιζα ότι βρισκόμουν σε γυναικείο εκλογικό τμήμα. Πω, είσαι πολύ μεθυσμένη. Καλά μου το από Πέτρος. Πού είναι αυτός ο σκληρός αντρούλης? Μέσα είναι, στη κουζίνα. Σου κάνει ένα δυνατό καφέ να συνέλθει, Σούζη, και έλα εδώ. Για πες μου, σε παρακαλώ πολύ, αν μπορείς βέβαια να θυμηθείς. Πώς πήγε το παιχνίδι μας. Σκατά. Τι, του ρίχτηκες, τον προκάλεσες? Μωρέ, του κουνήθηκα σαν την Παντώνα, αλλά αυτός τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Ή εμένα έβλεπε, ή τη Μαρίκα, ένα και το αυτό. Πόσο χαίρομαι. Τ' άδες που στάκα. Μήπως δεν του κάνει κούκου. Δεν θα είσαι καλά. Μια χαρά άνθρωπος είναι. Αλλά κούκου μόνο για μένα. Εντάξει, εγώ στη θέση του, θα πρόλαβα. Και στο γρήγορα και πήγε να εξαπλώσει αμέσως. Γιατί? Ο μεθυσμένος άνθρωπος όταν εξεμεθάει πάντα εξαπλωμένος, ποτέ όρθιος. Και άμα θες πάλι αυτά. Ο γιατρός, ο φίλος μου λέει στο μεθυσμένο, οι ενδοκρινολογικές ζυμώσεις που δημιουργούνται όταν επέλθει η ένωση καφείνης και ενοπνεύματος δημιουργούν μια ορθοστατική διέτεση. Για το φατρολό σου τα λέει. Για το γενικό καλό τα λέω εγώ αυτά. Έλα τώρα σου πήγαινε μέσα να εξαπλώσει, έλα μπράβο. Και να δεις που αύριο το πρωί όλα θα πάνε μια χαρά. Έλα. Αγάπη μου, αγαπούλα μου, αγάπη μου, σε λατρεύω. Και τώρα που ξέρω πόσο μου είσαι πιστός, σε αγαπάω ακόμα πιο πολύ. Πώς το ξέρεις ότι είμαι πιστός? Μου το επιβεβαίωσε η Σούζη. Και η Σούζη από πού το ξέρει? Αγαπούλα, πρέπει να σου εξομολογηθώ κάτι. Με τη Σούζη
Σου παίξαμε ένα παιχνίδι απόψε. Εγώ έφυγα επίτηδες και η Σούζη σου ρίχτηκε. Κάτι μπουτάνα. Δηλαδή, εγώ τα ξέρα όλα από πριν. Μα τι σπουτάνε. Πέτρο. Αγάπη μου, το χρειάζεται και λίγο σου είναι, μου φαίνεται. Μα ξέρεις, η Σούζη επέμενε ότι και εσύ λέει, όπως οι περισσότεροι άντρες, όταν τους δοθεί η ευκαιρία θα εποφεληθούν. Εγώ όμως ήμουνα σίγουρη για σένα και δικαιώθηκα. Δηλαδή, εσύ δικαίωσες την πίστη μου σε σένα. Σε ευχαριστώ και σε αγαπώ. Γι' αυτό η κυρία με έβλεπε σαν να ήμουν ο Μίκη Ρουρ. Γι' αυτό σαρνόταν πάνω μου και μου λέγανε να τον κρεμανόμενο. Γι' αυτό. Δηλαδή, έτσι και δεν ήταν στημένη η δουλειά, δεν θα με κοιτούσε σαν ξελιγωμένη. Όχι, βέβαια, αγάπη μου. Και όχι μόνο η Σούζη. Ε, τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα που να πέφτει ξέρει από τη γοητεία της. Αμπά και εσύ πώς έπεσε. Εγώ δεν έπεσα. Εγώ σε συμπάθησα, σε αγάπησα, σε εξετίμησα, γιατί είσαι έντιμος και ωραίος άνθρωπος. Ό,τι πρέπει για σύζυγη. Και για εραστής. Καλός είσαι. Αλλά όχι να σε βλέπει μια γυναίκα και να θέλει να κάνει έρωτα μαζί σου εδώ και τώρα. Α, δεν είμαι εγώ για εδώ και τώρα, ε. Να ανοίξω τις πόρτες. Μόνο να δω την έκφρασή της. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Κι αν σου έλεγα ότι υπάρχουν γυναίκες που με παρακαλάνε να πάω στο κρεβάτι τους μόνο και μόνο για να απολαύσουν το κορμί μου. Ε, πού το είδες αυτό, αγαπουλίτσα, στον ύπνο σου. Ε, φύρι, το πάει. Να είσαι καλά, αγάπη μου, έκανες και γέλασμα πάλι απόψε. Ωραία, δεν το γλιτώνει το χουνέρι. Τώρα τις βγάζω όλες έξω και το κάνω εδώ γκομενολίβαδο. Έλα τώρα, αγάπη μου, έλα, αστεία. Είναι αργά. Έλα, πάμε κι εμείς να ξεπλώσουμε στο κρεβατάκι μας. Στο κρεβατάκι μας, παιδάκι μου. Αχ, ναι, στο κρεβατάκι μας είναι η Σούζη. Ναι. Έκανα, πάμε εκεί. Εκεί, κόβω, κόβω. Εδώ το πιάνει ο νοτιάς μου, κόβω, δεν τα είπα. Δεν μου το έχεις πει. Έλα, πάμε εκεί. Εκεί, πω. Πάλι, πω. Γιατί εδώ. Γιατί σε θέλω, αγαπούλα μου, σε θέλω. Κι εγώ σε θέλω. Δεν με θέλεις όσο σε θέλω. Εγώ το βλέπω στα μάτια σου. Με αποκρούω. Πάμε εκεί μέσα που έχει εκεί το καταπληκτικό καναπέ. Α, δεν μπορώ σε αυτό το καναπέ. Δεν μπορώ να βρω τις γνωστές μου επιδόσεις. Ναι. Είναι έτσι, είμαι ξαματιασμένος κάπως. Έλα τώρα, αγάπη μου, έλα, μην είσαι υπερβολικός. Ξεχνάς ότι λίγες μέρες πριν εκεί μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Ναι, η καρδούλα μου το ξέρει. Βόγγιξε για να τα καταφέρω. Και αγάπη μου, να το ξεματιάσουμε αυτό το δωμάτιο. Ωραία, τότε δεν μένει άλλο από τον μπάνιο. Ποιο μπάνιο, χαρά μου τώρα. Ένα μήνα δεν έχουμε φτιάξει τη βιδαριά. Θες να μείνουμε κλειδωμένοι εκεί πέρα όλη νύχτα στην παλιέρα. Καλά, λες. Ωραία, και τι θα κάνουμε απόψε. Έλα εδώ πέρα σε αυτό το καναπέ να τη βγάλουμε όπως νύχτα. Είναι, θα περάσει μωρά, αγάπη μου. Έλα. Σε αυτό το καναπέ. Εδώ, ναι. Δεν είναι κακή ιδέα. Έχουμε καιρό να κάνουμε έρωτα σε αυτό το καναπέ. Έρωτα, πού, εδώ, μπροστά σε όλο τον κόσμο. Ποιο κόσμο. Άνοιξε πόρτα να βγει η Σούζη. Άνοιξε άλλη πόρτα να βγει πάλι η Σούζη. Ε, πώς θα βγει για τη δυο πόρτα. Μεθυσμένος άνθρωπος, κάνει μια βόλτα τη βαράτα, τάξη, έρχεται από πίσω. Δεύτερη φίλια. Έλα, αγάπη μου, πάρε με στην αγκαλιά. Να το συζητήσουμε μια στιγμή, αγαπούλα μου τώρα. Ναι, στην αγκαλιά μου, αγάπη μου, στην αγκαλιά μου. Αγκαλιασμένοι θα μείνουμε εδώ στην αιωνιότητα. Έλα τώρα, αγάπη μου, εδώ θα μείνουμε όλη τη νύχτα. Έλα, ξαπλώσουμε εδώ στον καναπέ. Αχ, μωρό μου, με συγχωρείς μισό λεπτό. Πάω μια στιγμή στο μπάνιο και. Ναι, μωρό μου, πήγαινε. Δεν θα αρχίσει. Με την ησυχία σου, δεν είμαι, σε περιμένω με τις μηχανές αναμένες. Τι κάνεις εσύ εκεί πέρα. Βγάλε το ρούχο της γυναίκας μου γρήγορα. Είσαι τρελός, παιδί μου, πώς θα φύγω γυμνή. Πώς θα δίνετε, λέτε τώρα που είναι μέσα στο μπάνιο. 20. Τι 20. 20 χιλιάρικα που παίρνω για μισή. Γιατί σε πήρα για να στα δώσω. Δεν έχει καμία σημασία, εξαιτίας σου σημειώθηκα. Ξέρεις πόσους πελάτες έχουν σηματρωμένοι τόση ώρα εκεί πέρα μέσα. Πού να το ξέρω, δεν είδα το ταξίμετρό σου. Έλα, μην γίνεσαι πρόστιχος και να μάθεις να σέβεσαι την εργατική τάξη. Έλα τώρα που θα μου κάνετε κάτι. 20! Στο Στέλιο. Δεν φτάνει που μου διαλύσετε το σπίτι, εσείς οι δύο απόψε. Τι ο Στέλιος. Τι εσύ, εγώ πάντα στο λέω. Θα τα πάρω τα λεφτά μου. Το μεροκάμα το εγώ απόψε δεν το κάνω. Εντάξει, μην το κάνεις. Πήγαινε, σε παρακαλώ πολύ. Σκληρέ. Τελικά δεν μου κάτσεις. Πού σε ρελένα να δεις πως τις γοητεύω τις γυναίκες. Έλα, κοριτσάκι μου. 20! Στο Στέλιο. Εγώ πάντως το λέω. Το μεροκάμα το απόψε δεν το κάνω. Εντάξει, μην το κάνω. Ναι. Είναι, αγάπη μου. Ορίστε. Μάκωσε, για τράβεσαι από μέσα, να σπρώχνω εγώ απ' έξω. Κάτσε. Να τηλεφωνήσω έναν κλειδαρά, αγάπη μου, να έρθει να σε βγάλει από εκεί μέσα. Γιατί να τη βγάλει. Α, κλειδαράδικα εκεί πέρα. Πέτρος Παντίδης, ο δικηγόρος, Νιψέλης 139. Στείλουμε σπαρακαλώ πάλι ένα κλειδαρά. Για καλέ, δεν υπάρχει λιδαρά στο όρτο λακκονομέδιο της Αττικής, γιατί
Πήγαν την ετήσια εκδρομή του, μην την πήγαν. Στην πορταριά. Τα άκουσες, αγάπη μου, τα άκουσες. Τα ρούχα σου και δρόμο, γρήγορα. Δεν υπάρχει ούτε ένα σκληρά σε όλα τα λεκαροπέδια της Αττικής. Πήγαν λέει όλη εκδρομή στην πορταριά. Να σου ρίξω μια τράπουλα κατά την πόρτα, να ρίχνεις όλη νύχτα πασχέτσες εδώ στο σπιτάκι σου. Από πού? Από τη βεράντα, θα φτάσεις εύκολα. Δεν πάω πουθενά. Δεν τον θέλω τον άντρα μου πια. Και ποιον θέλει? Εσένα, θέλω εσένα. Άρε Λένα, τώρα πας και κλειδώνεσαι στις πόρτες. Δεν πάω στο σπίτι μου με αυτόν τον άντρα, κόσμος να χαλάσει. Τι θα κάνεις? Θα πάρω τους δρόμους και θα τα αποδώσω τα ίσα με τον πρώτο τη Χόντα. Με το δεύτερο, ο πρώτος ήμουν εγώ και μας τελείωσε. Εσύ είσαι το κάτι άλλο, να ξέρεις που μου τη δίδεις. Άρε Λένα, τώρα πας και κλειδώνεσαι στις πόρτες. Μην κάνεις καμιά βλακεία σας απόψε, αύριο θα κλείσουμε μαύρο δάκρυ. Σπίτι μου δεν πάω. Έλα στο δικό μου. Είμαι στο δικό σου. Είσαι παράνομα, κρυφά, φύγε από τη βεράντα και έλα επισήμως από την πόρτα. Γιατί να κάνω όλη αυτή τη μανού. Για τη γυναίκα μου, ρε κορίτσι. Ξέχασα, μωρές, και η γυναίκα μου. Σπάρ' τα μυαλά, το ξέρεις. Ρε Λένα, τώρα πας και κλειδώνεσαι στις πόρτες. Έλα, πήγε, μην ανοίξει η πόρτα και γίνουμε βίδες. Αλλά δεν θα αργήσω. Ναι, μην αργήσεις και κρυώσει η σούπα. Εσύ είσαι. Τι ήθελες να είμαι? Εγώ, καμιά δεν ήθελα να είμαι. Έλα τώρα, αγάπη μου, έλα που στο εξήγησα. Έλα τώρα, είναι ένα αστείο, ξέχνα το. Αυτό θα σκεφτόμαστε. Πέτρο. Κάποια ξέχασα. Πού είναι το φόρεμα? Το ποιο? Το φόρεμά μου, λέω. Τι να ξέρω εγώ. Δεν είναι δυνατόν. Εσύ ήσουν εδώ, εγώ ήμουν μέσα στο μπάνιο. Δεν είναι δυνατόν να μην είδες ολόκληρο φόρεμα. Ιδέα δεν έχω. Πέτρο, κάτι μου κρύβεις. Τώρα τίποτα. Τι εννοείς τώρα τίποτα, από ό,τι μου έκρυβες δηλαδή. Λίγο όταν πρωτογνωριστήκαμε, ξέρεις αυτό το σημάδι που πως τη γάμα δεν ήθελα να το βλέπεις και το κρύβα. Πέτρο, είσαι ύποπτος. Είμαι αθώος μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου. Είσαι ύποπτος για πολλά και περίεργα πράγματα που συμβαίνουν απόψε εδώ μέσα. Ορίστε, ορίστε πάλι τα δύο αρώματα. Ζιβανζί και νοήτε μου. Καλά, εσένα δεν σου μυρίζει τίποτα. Κοκορέτσι, το είπα, δεν με πιστεύω. Να σου λείπουνε τα αστεία. Κάτι συμβαίνει απόψε στο σπίτι μας. Ρούχα εξαφανίζονται από τη μια στιγμή στην άλλη, διάφορα αρώματα σπάνε τη μύτη. Πέτρο, επιμένω, κάτι μου κρύβει. Δύο γυναίκες, μία σε αυτό το δωμάτιο και την άλλη απέναντι. Πάλι αστείευεται. Λες να είναι αλήθεια. Πούντο, πούντο, το δάχτυλί μου. Ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρει. Ησύχασε. Πότα δεις. Πω, έχω ένα φρικτό πανοκέφαλο. Λένα, μου φέρνεις, σε παρακαλώ, μια σπυρίνη. Τι κάνεις, Πέτρο? Έλα εδώ, κυρία μου. Γιατί με δούλευες? Εγώ. Εσύ, ναι, εσύ. Δεν μου λες όλες τα πρόβατά μου, να σκληρώ, να βρουν, να λιώσω, να κλαίω όλη νύχτα. Έλα, καλέ, ένα αστείο κάναμε. Αστείο κάνατε. Έλα τώρα, αγαπουλίτσα μου, όπως το εξήγησα, είχαμε συνεννοηθεί. Μπαμπά, με μένα είχατε συνεννοηθεί. Όχι, βέβαια, εσύ ήσουν το θύμα. Έτσι, και αν εγώ το θύμα είπα, τότε τι θα γινόταν, ε? Τι θα γινόταν? Μυχεία, θα κλείνε δύο σπίτια. Και επειδή το δικό της είναι ήδη κλειστό, τι κλείνουμε, θα κλείνουμε από το δικό σου. Δεν είσαι καλά που εγώ θα έκανα κάτι τέτοιο. Ρε με τρελάνεις, εσύ δεν μου λες όλα στο κρεβατάκι μας, σκληρέ αντρούλη. Έτσι και ερχόμουν στο κρεβατάκι σου. Τι θα κάναμε? Την τελευταία στιγμή θα συγκρατιόμουν. Α, ωραία, εσύ τόλισες το πρόβλημά σου. Ρωτάς όμως αν θα μπορούσα να συγκρατηθώ εγώ την τελευταία στιγμή. Τι θα έκανες? Θα σου πετούσα τα μάτια έξω. Θα τρέχαμε τώρα στο οφθαλμίατρο. Και σε δικηγόρο για το διαθέσιμο. Τι μου λες? Ναι, αγάπη. Νομίζεις ότι θα σε ήθελα ακόμα για σύζυγο αν με απατούσες? Και μάλιστα με την καλύτερη μου φίλη. Πώς γυρεύοντας εσύ απόψε, γιατί... εσύ δεν την έριξες την αγκαλιά μου. Αγάπη μου, για να σε δοκιμάσει. Για να σε δοκιμάσει. Τώρα θα στασούρω και σένα, περίμενε. Και τι να πω για να με δοκιμάσεις, τούρτα. Ποια είσαι εσύ που δοκιμάζεις τους ανθρώπους? Σου έδωσα εγώ με το δικαίωμα ως σύζυγος, ως άντρας να με δοκιμάσεις. Και δεν μου λες εσύ μυαλοπόλα πατρινιά. Μήπως έκανες το ίδιο κόλπο με τον άντρα σου? Τι εννοείς? Μήπως σου ρίξει καμιά επίτηδες να δοκιμάσεις αν σου είναι πιστός? Όχι, εκείνος φρόντισε μόνος του να μου το αποδείξει. Μου φαίνεται ρε παιδί μου, γιατί ο άνθρωπος αγαπάει. Μ' αγαπάει? Πίνει νερό στο όνομά σου. Ναι, πίνει νερό στο όνομά της και γουίσκι στην καρσονιέρα του με τις άλλες. Εσύ να μην κάνεις παρεμβολές. Και εσύ που το ξέρεις ότι μ' αγαπάει? Ούτε παιδό ο ίδιος. Ήταν εδώ μέσα ο Γρηγόρης? Μόνο ο Γρηγόρης, η μισή Αθήνα πέρασε από εδώ απόψε. Και γιατί δεν του είπες ότι είμαι μέσα και κοιμάμαι? Το όπλο. Νόμιζα, δεν με πίστεψε, νόμιζα ότι κάνω πλάκα. Και τώρα πού είναι? Σε ψάχνει αλλού. Πού αλλού? Στο ξενοδοχείο που πάτε συνήθως. Δεν είμαστε καλά. Γι' αυτό μέσα στον ύπνο και στο μεθύσιμο μου φάνηκε σαν να άκουγα φωνές. Τι φωνές? Διάφορες, αντρικές, γυναικείες. Καλά, άκουγε λέει φωνές. Τη φωνή του άντρα της όμως που ήταν εδώ πράγματι, αυτή δεν την άκουσε. Μα αφού σου λέω ότι άκουγα φωνές. Και σας είπα, ακούς φωνές? Η Αγία Ιωάννα της Λορένης. Δεν ξέρω ποια Αγία είμαι, εγώ σε ένα είδα και άλλα πρόσωπα εδώ πέρα μέσα. Πρόσωπα, τι πρόσωπα? Παρακαλώ, τώρα είναι αυτό το θέμα του αμφιβληστροειδούς που εστιάζει κάτω θεντού κερατοειδούς. Σαν πολύ κερατοειδής κυκλοφόρησε απόψε εδώ μέσα. Άντε πάλι. Ποιος να είναι? Ο Μητσοτάκης. Έλα, Πέτρο, σοβαρέψου. Κάλεσε εσύ το Μητσοτάκη. Γεια σου, Λένα. Σάσα. Συνόμιζε στο δί. Και ο άντρα μου εκεί με νόμιζε. Μήπως σας ενοχλώ τέτοια ώρα? Όχι, καλά, έχουμε ολονυχτία. Έρχεται παπάς για όρθρο. Τι είναι, αγάπη? Τι? Λένα, ο Στέλιος έχει φίλε να.
Κι αυτό. Άντε να σε καλύψουμε, Στελάκι. Να σα συστήσω. Η Σάσα γειτόνισσα και καλή φίλη, η Σούζη επίση καλή φίλη. Χαίρομαι πολύ. Για λέγε λοιπόν, Σάσα μου, τι έγινε με το Στέλιο. Με τη Σούζη δεν έχουμε μυστικά. Καλή τιμή στην κάνα έχουμε. Τώρα όλοι είμαστε με μια μεγάλη οικογένεια. Και δυστυχώ με τα ίδια προβλήματα, γιατί και ο δικό μου άντρα έχει φιλενάδα. Τον πιάσατε από αυτό φόρο. Στην καρσονιέρα του, εσεί. Εμένα την κουβάλισε σπίτι πιστεύοντα ότι έλειπα ταξίδι. Παραλίγο να του πιάσω. Τι θα πει παραλίγο. Πρόλαβε και τη φυγάδευσε. Βρήκα μόνο το σπιέν και τη φούστα τη. Κοριτσιά, όπω είμαστε τα τέσσερα, δεν στρώνουμε μία μπυρίμπα. Πάψε, Πέτ. Καλά, και πώς έφυγε αυτή χωρίς φούστα. Έλατε, πώς έφυγε, γυμνή. Έλα, μωρέ, καλοκαιράκι, να κυκλοφορεί ξαβράκο. Τι μας νοιάζει, το δικό μας κόμμα, δηλαδή. Άψε, Πέτ. Δηλαδή, Σάσα μου, θέλεις να πεις ότι αυτή πρόλαβε και το έσκασε την τελευταία στιγμή. Ναι, γιατί μόλις μπήκαμε στο διαμέρισμα, μου έσπασε τη μύτη ένα φτηνό πρόστιχο άρωμα που φοράνε αυτές του δρόμου. Νουίντα μουρ. Νουίντα μουρ. Μα και εδώ μέσα όταν μπήκα, μύριζε το ίδιο άρωμα. Επέτου. Κορίτσια, δεν θα με πιστέψετε, εμένα κοκορέτσι μου μυρίζει. Μυστήρια πράγματα. Και πού πήγε η κυρία. Πάντως από την κυρία είσοδο αποκλείεται. Να φύγει γιατί θα πέφτε πάνω μου. Πρέπει να φύγει από τον μπαλκόνι. Και από τον μπαλκόνι πήγε στο πεζοδρόμιο να γλιτώσει και σκοτώθηκε. Θεόσπαρε στο κορίτσι και να ζήσουμε, να το θυμόμαστε και ας μην το είχαμε γνωρίσει ποτέ. Εκτός αν δεν με έφυγε από τον έκτο όροφο. Και τι έκανε, σκαρφάλω στον έβδομο, σκαρφάλω. Σε αγάπη να το βάλω και αυτό μαράζει. Σε αγάπη μου, λέω, μήπως έμεινε στον έκτο όροφο και τρύπωσε σε κανένα διαμέρισμα. Αυτό το μπαλκόνι. Και τώρα τι θα κάνουμε, πάρουμε σβάρνα όλα τα διαμερίσματα του έκτο όροφου, να βαράμε πόρτες και κουδούνια και να λέμε για συγγνώμη, για να δούμε πως κυκλοφορεί καμιά ξεβράκο και εδώ μέσα. Και εγώ σου λέω καλοκαιράκι, είναι μία ξεβράκο και όλο και θα την πετύχουμε. Τι θα τη πούμε άμα τη δούμε. Εσείς μας πηδήσατε το Στέλιο, ε! Ανάθεμα και μπορώ να βρω άκρη. Τέλος πάντων. Ώστε έτσι λοιπόν ο κύριος Στέλιος, και μας έκανε τον Άγιο. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο κύριος που ήρθε και πήρε τη σαμπανιέρα. Ακριβώς. Σαμπανιέρα, τι δεν ήθελε τη σαμπανιέρα. Έρχονταν λέει ένας παλιός του φίλος από το στρατό να δουν τους Ολυμπιακούς στην τηλεόραση. Και τη σαμπανιέρα δεν ήθελε για να έχουν παγωμένο κρασί. Μια ανθρωπόλα θα είχε οργανώσει. Δεν έχει τελείωσε, θα το χωρίσω. Και εγώ θα το χωρίσω. Πέτρο, σου αφήνω να μου βγάλει το διαζυγείο μου. Εγώ του το έχω ήδη ένα θέμα. Εγώ εκτός από το διαζυγείο μου σκέπτομαι τον εκδικηθώ. Παρομοίω. Το ίδιο νόμισμα. Οφθαλμών αντιοφθαλμού. Με τον πρώτο τυχόντο. Κάπου το έχω ξανακούσει. Γεια σα, δείτε, βρε κορίτσια, μην παρατραβάτε το σκηνή. Καλά, συμφωνώ για το διαζύγιο. Αλλά, βρε Σάσα μου, τι θα πει να τον εκδικητή με τον πρώτο τυχόντα. Ποιο μπορεί να είναι δηλαδή αυτό ο πρώτο τυχόν. Ένα εμφανίσιμο άντρα. Ένα σαν και εμένα, α πούμε έτσι. Εσύ, αγάπη μου, να κάτσει τα αυγά σου. Καλά σου λέει. Άλλωστε, εγώ μίλησα για εμφανίσιμο. Γιατί δηλαδή εγώ τι είμαι, του πεταματού. Καλώς είσαι, αλλά όχι να σε δει μια γυναίκα για να πέσει ξερή κάτω. Α, δεν είμαι εγώ για να πέσει ξερή γυναίκα κάτω, ε. Όχι βέβαια. Δεν είμαι εγώ να με δει μια γυναίκα και να μου πει, μου τη δίδεις, ρε παιδί μου, το ξέρεις. Έχεις πάρει τα μυαλά, το ξέρεις. Μη λέμε υπερβολές, Πέτρο μου, είναι δυνατό να πήγαινα εγώ με σένα. Να πήγαινα εγώ με σένα. Άμα δεν πηδήξεις τη γυναίκα στην ώρα της, μετά σου βγάζει δύο. Πέτρο, θέλεις να μιλήσουμε τώρα για το διαζυγό μου να περάσω αύριο από το γραφείο σου. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ. Όχι, να τα πούμε τώρα που το ξενυχτάμε κιόλας. Έχεις αντίρρηση, αγαπούλα μου. Όχι, αγάπη μου, τι αντίρρηση να έχω. Θέλει κανείς να πιει κάτι. Με την ένταση που έχουμε, ποιος μπορεί πια να κοιμηθεί. Για να κοιμηθεί, θα ξυπνήσει. Γιατί θα ξυπνήσει. Θα παράνε πάλι τα κουδούνια. Δεν περιμένεις κανένα. Τα δύο ρε μάλια. Θα γυρίσει εδώ ο Γρηγόρη. Το Στέλιος. Αμέσως καταλάβανε ποιους εννοούσα. Ψάχνουν να βρουν τις γυναίκες. Πού να τις βρουν, αφού τις έχουμε εμείς αμανάτι, εδώ απόψε, εδώ θα επιστρέψουν. Άλλη όρεξη δεν είχα, εδώ τα μούτρα. Μήπως κάνετε κάποιο λάθος, κορίτσια. Μήπως αυτά είναι μόνο οι άντρες σας που ξενοπερπατήσανε. Και ποιος μπορεί να φταίει. Μήπως φταίτε λίγο κι εσείς. Εγώ αποκλείεται να φταίω. Κι εγώ αποκλείεται και το φαΐ του στην ώρα του το είχα και το σπίτι καθαρό, τι άλλο. Κι εγώ λέω στην τέλεια και πάω να ταξίδια, στέλνω τη μητέρα μου για να τον φροντίσει. Μωρέ, καλά και άγια όλα αυτά, αλλά γιατί μου κλείνω τώρα κάτι άλλο. Σεξουαλικός, πώς τα πηγαίνατε με τους άντρες σας. Τι θα πει, πώς τα πηγαίναμε εμείς, μια χαρά. Εμείς normal. Ναι, εντάξει, normal και μια χαρά, αλλά για πείτε μου, δηλαδή,
Πώς κάνατε έρωτα μαζί τους? Πέτρο, τι ερωτήσεις είναι αυτές? Δικηγορήστηκες, αγαπούλα μου. Δεν μου αναθέσανε τα διαζύγια. Δεν θα διερευνήσω την υπόθεση. Επαναλαμβάνω την ερώτηση. Πώς κάνατε έρωτα με τους άντρες σας? Δηλαδή, τι να σου πούμε τώρα, περιγραφή. Τα τι μου κάνεις, τι σου κάνω. Να σου πω, μήπως είσαι ακουστικός τύπος. Ναι, για λε, εσύ και τι σου δουλεύει. Εγώ όμως ξέρω από την πολιετή μου θητεία στα διαζύγια τα προβλήματα σαν ζευγάρι παντρεμένο, ορκίζομαι το κρεβάτι. Έτσι και πέσει χασμουριτό στο κρεβάτι, ο γάμος κινδυνεύει. Εμφανίζεται κάποια άλλη να τα κουνήματα και να τα ξαναπερπατήματα. Πήγε κάποιος άλλος. Άλλος, μες στο πρόγραμμα, βεβαίως κι άλλος. Γιατί νομίζετε ότι η γυναίκα μου και εγώ είμαστε τόσο αγαπημένοι, ε? Γιατί σέβεστε ένα στον άλλον. Σεβόμαστε το ένα στον άλλον παντού, εκτός από το κρεβάτι. Στο κρεβάτι γινόμαστε ορμητικοί, φλογεροί, παθιάριδες, λυσάριδες, βιτσιόζοι. Ντροπή. Ντροπή, αλλά σου αρέσει. Και όχι μόνο στο κρεβάτι, το κάνουμε παντού. Στο βάτο μας, στο χαλί, στη φλογάτη, στον καναπέ, κρεμασμένοι από το κάδωρο, στην πολυθρόνα. Ντροπή. Ντροπή, αλλά σου αρέσει. Το κάνουμε όπου μας τη δώσεις, ό,τι βρούμε μπροστά μας εκείνη την ώρα. Πάνω στη σιδερόστρα του σιδερώματος, στο ποδήλατο της γυμναστικής, στο ορθοπεταλιό. Πέτρο, επιτέλους με κάνεις και ντρέπεσαι. Ντρέπεσαι, αγαπούλα μου, στην ορθοπεταλιά μου λες, αχ, να κρατήσει κι άλλο αυτή η ανηφόρα. Μια φορά το κάναμε και στο ψυγείο. Κοίτα καλά. Λιώσαν όλα τα παγάκια. Τέτοια φλόγα το λενάκι μου. Κοίτα τώρα, επιτέλους, Πέτρο, με κάνεις και ντρέπομαι. Εγώ ντρέπομαι. Ποιο μου τώρα έχουμε γίνει φιλανάδες και οι τέσσερις. Λέμε τα μικρά γυναικεία μυστικά μας. Και τι μας συμβουλεύεις δηλαδή? Να γίνετε εσείς ιερωμένες των αντρών σας, κορίτσια. Και έχουν πείτε κάποιες άλλες να παίζουν αυτό το ρόλο. Έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ποτέ δεν είναι αργά. Όχι, δεν είναι αργά. Εμείς πάμε για διαζύγια τώρα. Πρέπει στα διαζύγια και τα μίση και πιάστε το γνωστό. Με αφήνετε να καθαρίσω εγώ. Πώς θα καθαρίσεις? Μπορείτε να γίνετε εσείς ιερωμένες των συζύγων σας. Τι να γίνουμε? Ιερωμένες των συζύγων σας. Πότε? Εδώ, απόψε, τώρα, αμέσως, μόλις γυρίσουνε. Τι σκέφτηκε πάλι το διαβολικό μυαλό? Θα πέσει σε αυτό το δωμάτιο και εσείς το άλλο. Θα μπείτε μέσα, θα κλειστείτε και θα περιμένετε. Μόλις έρθουν οι άντρες σας, σας στέλνω κατευθείαν στην αγκαλιά σας. Εκεί που είναι το καινούριο? Μην βιάζεσαι τόσο τον άντρα σας και στο δικό σου. Δεν τους πω ότι μέσα τους περιμένουν οι γυναίκες τους, αλλά κάποιες άλλες, ξένες γυναίκες. Πολύ ωραία, τους βάζετε να μας απατήσουν πάλι. Και τη φορά που θα πατήσουν εσάς με εσάς. Μα τι λες τώρα, αφού μόλις που είναι στα δωμάτια θα μας δουν. Όχι, 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 γιατί ακριβώς την ώρα που θα μπαίνουν θα δώσω σινιάλο στην αγαπούλα μου και θα κατεβάσει το γενικό διακόπτη. Και τότε μέσα στο σκοτάδι, κορίτσια, τους παίζετε στην έδρα σας. Έτσι στα σκοτεινά. Δεν θέλει και πολύ σημάδι αυτή η ιστορία. Αλλά σας στέλνω και την ώρα το κρίσιμο σημείο, έτσι, να τα δώσετε όλα. Ηφαίστεια, Βεζούβι, λυσάρες, δαγκονιάρες, αλανιάρες, βιτσιόζες. Σαν τη Λένα μου, ρε παιδάκι. Είσαι επιτέλους, παιδί. Είσαι. Και αφού σας αφήσω κάπως η ώρα με στο σκοτάδι να τους ξετινάξετε για τα καλά, μετά θα ακούσετε ένα μπαμ, μια σαμάλια που θα έχω ανοίξει, αλλά εσείς δίθε μόνο τραυμαγμένες. Αχ, καλέ, τι συμβαίνει, πιστολιές πέφτουν, μας πιάσαν, τάκ, τους πετάτε έξω με τα σόβρακα. Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε μένα. Δεν είναι άσχημο το σχέδιό σου. Να δούμε και τι κάνουμε τις ξένες γυναίκες. Έτσι, μπράβο, έτσι, να σας βλέπω. Ανεβασμένες. Τι ξέρει, δεν κάνεις κανένα λάθος. Τι λάθος? Κοίτα, μην τις μπερδέψεις. Εκεί είναι η Σάσα και εκεί η Σούζη. Μην τυχόν και στείλεις λάθος άντρες στα δωμάτια. Αγάπη μου, μόνο αυτό δεν μου έχει συμβεί απόψε. Ποιος πάει? Ή ο Στέλιος ή ο Γρηγόρης. Όποιος είναι το καθυστερός, πρέπει να έρθει ο άλλος. Εν τω μεταξύ, εσύ κρύψε. Γιατί δεν κρυφτώ? Βρε, αγαπούλα μου, μπροστά στα μάτια σου, ότι προξενεύω, δίθεμο, ότι ξένες γυναίκες. Βέβαια, σωστά. Μόλις με ακούσεις να βήχω δύο φορές δυνατά, να βήχω, δύο φορές να βήχω, κρατεβάζεις αμέσως το γενικό διακόπτη. Παίρνεις σαμπάνια και έρχεσαι μέσα στο σκοτάδι, στον καναπέ, εδώ και με περιμένεις. Γιατί στον καναπέ? Γιατί πρόκειται να σε παίξω κι εγώ στην έδρα μου. Αμέσως το πιάσε το υπονοούμενο το άτομο. Άνοιξε. Μη ρωτάς το γιατί η αγάπη αυτή έχει τώρα τελειώσει. Η αγάπη τόση. Μια φωτιά δυνατή είναι τώρα σβηστή κι ας είχε φουντώσει. Γιατί με έχεις πληγώσει. Πλήγε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Όχι, δεν το λέει Φίλιππο, Γρηγόρη το λέει. 4 εκατομμύρια άνθρωποι στο λεκανοπέδιο. Πού πέτυχε ο ένας τον άλλον? Στον πάρκο που είναι κάνω την πολυκατοικία. Δεν βρήκα τη γυναίκα μου. Πότε εγώ τη βρήκα? Γύρω στα σπίτι σου είπα πια από τώρα που είναι κάνω το φαρμάκι. Και εγώ πήγα στον πάρκο για τα δικά μου φαρμάκια. Δεν πηγαίνετε κατευθείαν στο φαρμακείο της γωνίας που διανυκταρεύει? Ορίστε τον, ακούς, μας κάνει και πλάκες. Τι ανάγκη γι' αυτός? Και τη γυναίκα του και τα μανούλια μάτσο γύρω του. Πώς τα καταφέρεις, ρε μπαγάσα, και δεν σε παίρνει κανένα χαμπάρι, δηλαδή. Έχω τον τρόπο μου και δεν μου λέτε, εκεί βρεθήκατε στο μπαρ. Εκεί! Καθόμαστε και πήραμε!
Φούρνο. Κάποια στιγμή πιάσαμε κουβέντα και ανακαλύψαμε ότι έχουμε κοινό πρόβλημα. Απατήσαμε και δυο τις γυναίκες. Είμαστε αξιοκατάκριτοι. Και δυστυχισμένοι. Τι κτίνος κρύβουμε μέσα μας, Γρηγόρη. Γιατί έχουμε τόσο αδύναμη σάρκα, Στέλη. Γιατί να είμαστε και δυο αισθηματίες, Γρηγόρη. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Και αυτή κολλάει σε κάτι πράγματα μικρά. Περιτώ να σου πω πως πεθαίνω. Περιτώ, ρε, περιτώ. Περιτώ να σου πω δεν ζω. Ναι, ρε, περιτώ. Οδηγώ και τη σκέφτομαι, το καταλαβαίνεις. Είναι αυτό επικίνδυνο. Πέτρο, πώς θα κάνω τώρα έρωτα μαζί της? Με τηλεπάθεια. Το έχω ακούσει, εγώ γίνεται. Για να το λέει το παλικάρι θα το έχει κάνει, δεν μπορεί, πώς που. Στα λευκά μου σεντόνια το κορμί μου και η λιώνει. Έλα καψούρια, ηρεμήστε, σας έχω ευχάριστα νέα. Απ' τη Σούζη. Σάσα. Τις γυναίκες σας κάνει ένα νέο. Όχ, μανούλα μου. Έχω όμως δύο μανούλια. Όχ, μανούλη μου. Τι μανούλη, μανούλα μου. Αστέρια, παιδί μου, αστέρια, έτοιμε στα δωμάτια, σας περιμένουν. Και πού τις βρήκες? Ξομείναν από κάτι ξενέρα τους και λένε πάμε ρε στο δικό μας το Σερνικό. Για μένα μιλούσαν. Και σκέφτηκες εμάς, έτσι. Φίλοι είμαστε, ε? Εσύ για τον εαυτό σου δεν κράτησες τίποτα? Σε καλά, πάντα έχω μία κάβα. Μπράβο σου, Μπαγάσα. Σίδερο στη μέση σου. Πού τις βρίσκει να τόσες μικρακές? Κοίτα να δεις, ρε, κοίτα ρε, τόσο γύρω εδώ δίπλα και να μην έχω πάρει χαμπάρι τίποτα, ρε, σίδερο. Πού σου μεγάλε. Κι εγώ χανόμουν στην επαρχία. Πού σου βλάχω? Εδώ είναι η δικιά μου. Από εδώ αλλάζεις. Αυτή είναι πιο πολύ στο τύπο σου. Φέρνεις το έκφυλο. Πώς με καταλαβαίνεις? Έλα μην κάνουμε ώρα, παιδιά, να πετάει η ομάδα. Πέτρο. Ναι, μωρό μου. Αγάπη μου, ήρθα. Πού είσαι, μωράκι μου? Έλα, μωρό μου. Εδώ στον καναπέ, όπως είπαμε. Καναπέ, κοριτσάρα μου. Θα βογγίξουνε τα μαξιλάρια τώρα στο... Τι είναι, αγάπη μου? Αυτό το ντουβαράκι μες στη μέση στο σαλόνι. Δική σου ιδέα ήταν ή του αρχιτέκτονα? Του αρχιτέκτονα, βέβαια. Βγάζουνε πολυτεχνία για να κάνουν τέτοιες μαλακίες. Τι είναι, αγάπη μου? Αυτό το ντουβαράκι έβαλε σημάδι την αντρική μου φύση. Και τι έγινε? Νεκρά φύση, πονά λέει, βογκάω. Να φέρω παγάκια. Όχι, αγάπη μου, άμα του βάλω και παγάκια, θα είναι σαν μπαρμπούνι με μουστάκια. Κάνε υπομονή. Μήπως πρέπει να ανοίξουμε σαμπάνια? Δώσε να την ανοίξω, αγαπούλα. Αρκετά τους αφήσαμε και γλεντοκοπήσανε εκεί με τις ώρες. Με τον μπαμ κρύβεσαι, έτσι. Ναι. Κάτσε μη σκοτωθώ πάνω. Και μόλις τους δεις να βγαίνουν από τα δωμάτια, ανάβεις τα φώτα. Ναι, μην πάω. Άκου, γελάνε τα καθήκια, γελάνε. Για να γεύουν. Ωραία, περάσανε αυτοί. Μόνο εγώ την πλήρωσα. Την ύφη απόψε. Αύριο θα φωνάξω παπά να γιάσει εδώ μέσα. Να φύγουν τα κακά δαιμόνια. Τι έγινε, γεια σας, γεια σας, αφού έλα σας, τσαπάνι. Έλα, μας τρόμαξε. Για πείτε μου, τι έγινε. Καλά, ε, ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Αυτό θα με πεθάνει. Εγώ με τέτοια γυναίκα δεν έχω ξαναπάει. Ξ.
εμείς τα χρωστάω. Και ένα μανούλι, ρε Πέτρο, να φανταστείς, ε. Σκοτάδι ήτανε και το σκίζε, ρε παιδί μου. Καλά, ε. Είχε κάτι χυλάκια. Είχε ένα... Δύο, δηλαδή, είχε. Και μία μεσούλα, ένα... Μην προχωρείς. Γνωρίζουμε πατριδογνωσία. Και η δικιά μου, Πέτρο, μάγκησε και ρατρίκιασα, μάθηνε και έλειο. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Πολύ χαίρομαι, περάστε τόσο όμορφα εσείς. Καλά, αν ήταν έτσι η δική μου γυναίκα, ούτε που θα κοίταζε άλλη. Να μη στα χρωστάω κι εσένα. Και εμένα ήταν έτσι η δικιά μου γυναίκα, δεν κοίταζε άλλη. Δεν μου λες, θα κανονίσεις, θα ξαναδώ το μανούλι. Μην ανησυχείς, θα την βλέπεις πολύ συχνά από εδώ και πέρα. Κι εγώ έτσι, και κοίτα, πες της ότι από μένα θα έχει και το χατζηλίκι της. Θα την πληρώνεις κι αυτήν? Θα την κόψω την άλλη. Αυτός έτσι και δεν πληρώσει κάποια. Εσύ, Πέτρο, τι εγώ? Πώς θα πέρασε με τη δικιά σου? Πω πω τι μου θύμωσε. Τι το ρωτάς, παιδί μου, τώρα δεν εντυπωσιάζεται εύκολα? Δεν τον έξω τις γυναίκες θέλεις. Τι λέει τώρα, τις φωνάζουμε όλες έξω. Να βγει με τσαμπανίτσα, να γλεντήσουμε, να γελάσουμε, να το διασκεδάσουμε. Γιατί όχι. Μην το καθυστερήσουμε όμως, να συνεχίσουμε. Ένα ποτηράκι μου. Φώναξέτε, φώναξέτε. Κορίτσια, για άλλατε και οι τρεις έξω. Όλα τα μωρά στην πίστα. Έλα να κάνουμε μια ομορφιά. Δεν ξέρω με ποια πήγες εσύ, πάντως εγώ πήγα με τη γυναίκα μου. Κι εγώ με τη γυναίκα μου πήγα. Λοιπόν, εντυπώσεις. Εντυπωσιακές, μωρό. Οι δικές σου. Εσύ θα μου τα φας. Θα συνεχίσουμε. Το συζητάς. Εμείς. Αφήνω εγώ συζήτηση στη μέση. Αν δεν τυχερεί εσύ, θα τα οικονομήσεις. Πώς θα τα οικονομήσουμε? 20 το απλό. 40 το αμόλυβδο. Για πλησιάστε, παιδάκια, για πλησιάστε. Επειδή πλέον είμαστε όλοι μεγάλα παιδιά και οι μεγάλοι άνθρωποι ακούνε πολλά γούρια, αγάπη μου, και λένε λίγα. Γι' αυτό ας ξεχάσουμε ό,τι έγινε απόψε και ας μην ξαναμιλήσουμε ποτέ πια για αυτή την ιστορία. Συγείαν! Στην υγεία μας. Όπου να είναι ξημερώνει, ας μην αφήσουμε ούτε λεπτό αυτή τη νύχτα σαν εκμετάλλευτο. Κορίτσια στα κρεβάτια σας. Αγόρια με τα κορίτσια στα κρεβάτια τους. Ως πάλι! Αγάπη μου, όποιος και να είναι, εγώ λέω να το κλειδώσουμε απ' έξω. Όχι, αγάπη μου. Κι αν είναι κάτι επίγον. Καλησπέρα σας. Με συγχωρείτε για την ενόχληση, αλλά είμαι της Επιτροπής. Ποιας Επιτροπής? Της Επιτροπής Ανάπλασης και Αποκατάστασης Αναξιοπαθού των Περιθωριακών και άλλων Με επιτροπών. Με συγχωρείτε, δεσποινής μου, πριν συνεχίσετε. Αυτό το φόρεμα που φοράτε, πού το βρήκατε? Τι θα πει που το βρήκα? Το αγόρασα φυσικά. Μα δεν είναι δυνατόν τέτοια σύμπτωση. Είναι ίδιο με το δικό μου που το έχασα πριν από λίγο εδώ μέσα. Κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Έλα, Βραγκαπούλα μου, τώρα λες και ήταν αποκλειστικό μοντέλο, πρέτα πρέτα, ήταν πολλές, θα το φοράτε. Ναι, αλλά πώς χάθηκε. Εδώ το είχα αφήσει εγώ απόψε. Το κακό είναι δεν είχες αφήσει μόνο αυτό εδώ απόψε, αγάπη μου. Άντε μου το θυμηθώ τώρα όλο και μου σβουρίξει πάλι. Έλα τώρα, αγαπούλητσα μου, όπως το εξήγησα. Ωραία, έκανα ένα λάθος. Δεν είσαι η μόνη. Άσε λοιπόν να χειριστώ την υπόθεση επ' ακροατηρίο, ειδικό της μου. Εσύ αν το ξέρεις απόψε, απαλλάσσεσαι μόνο λόγω προτέρου ενδύμου βίου. Ποιάς επιτροπής είπατε ότι είσαστε δεσποινής? Συμπιτροπής. Α, ναι, πασίγνωστη. Πάρε ένα παντοχίλιαρο και δίνω. Ένα κατοστάρικο! Μα γιατί με περάσατε, κύριε μου? Για ζητιάνα! 20 θα μιλήσω. Πάρε άλλα 5 και δίνω. Είστε άκαρδος. Είστε πολύ σκληρός. Εσείς πήρετε σαμπάνιες, γλεντάτε. Και το καημένο το ορφανό. Ξηνή θα μου τη βγάλει τη σαμπάνια αυτή απόψε. Πέτρο, τι γίνεται? Τώρα μετράμε τα κουπόνια, αγαπούλα μου. 20, δίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το είπα, μόλι σας είδα είστε άρχοντες. Ευχαριστώ, δεσποινής μου, η ευγένεια της ψυχής σας μας κλαβώνει. Ο κύριος! Γυρίζει την πλάτη στο αρκολά, ο κύριος. Ο κύριος! Γνωστός δωρητής, ο κύριος. 20, το μεροκάματο. Μα τώρα ρίχτα, θα μιλήσει. Ορίστε. Αγάπη μου, θες λίγη σαμπάνια ακόμα? Ναι, αγάπη μου, πολύ καλύτερα. Πάρε και μένα λίγη, σας παρακαλώ. Η δεσποινή φεύγει. Ναι, αγάπη μου. Ο κύριος, δεν θα βοηθήσει την επιτροπή, ο κύριος. Δεν γλιτώνουμε έτσι εύκολα με αυτήν. Έλα, ρίχτα και εσύ να ησυχάσουμε. Αν είναι για καλό σκοπό, σας έχω
κάπου ξαναδεί, μήπως είναι ιδέα. Αυτές οι ιδέες θα σε φάνε, έτσι. 20 δύναται. Να μην είναι. Σκάσε, θα μιλήσει. Εγώ στο είπα, το μεροκάμα το άκοψε, δεν το κάνω. Πέτρο, θα κρατήσει πολύ ακόμα αυτή η διαδικασία. Όχι, αγαπούλα μου, μόλις κερδίσαμε και το εφετείο. Η Δεσποινής φεύγει, ψέματα Δεσποινής. Κάθε άλλο, κυρία μου. Κυρίες μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε. Και μπορώ να σας πω ότι έχετε συζύγους με σπάνια αισθήματα. Εγώ στο είπα, το μεροκάμα το άκοψε, δεν το κάνω. Εγώ σας το λέω, την πόρτα αυτή απόψε δεν την ξανανοίγω. Και να χτυπήσει ο κουδούνι, εμείς δεν θα τα ακούμε, έτσι αγάπη μου. Και εμείς θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, έτσι αγάπη μου. Εμείς αγάπη μου, θα συνεχίσουμε από εκεί που δεν αρχίσαμε. Καλή μόνο αγαπούλα μου. Αισθάνεσαι έτοιμο. Μόνο λίγο καιρό ξαποστέλνει. Έλα πες στο δωμάτιο και έρχομαι, δεν θα αργήσω. Αγόρια, για πριν πιάσετε δουλειά να σας δω μια στιγμούλα. Για άλλα τα έξω και οι δύο που σας θέλω. Έλα, λέγε τι θέλεις. Λέγε, Πέτρο. Είμαι ο δικηγόρος. Ναι. Μου αναθέσει τα διαζυγιά σας. Ναι, αναθέσαμε. Δούλεψα για σας. Ναι. Κουράστηκα. Ναι, λέγε, πρώτο. Κέρδισα τις υποθέσεις. Ναι, Πέτρο μου. Ναι. Είστε ευχαριστημένοι. Έσκησες. Από 20 ο καθένας. Άσε ρε, Πέτρο. Θα μιλήσω. Πέτρο, κόφ' την πλάκα, έτσι. Θα μιλήσω. Δεν παίρνεις μία. Θα μιλήσει. Θα μιλήσω. Ορίστε 20 από μένα. Όχι, εσύ 40. Γιατί? Σε πήρα ολονυχτία. Ορίστε άλλα 20. Έτσι, μπράβο. Παιδιά, εγώ σας το είπα. Το μεροκάμα το απόψε. Δεν το χάω.